Της Κακομοίρας. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πως το πεις περιστέρα μου, τσοπεδόνα μου, κουκουνάρα. Μετρόπολη 95,5 FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ σε 95,5 της Κακομοίρας με τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων, τον Θανάση Καλαμπάκα στο production, τη Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, τον Κωστή Ραπτόπουλο και τον Γρηγόρη Κόκκινο στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 FM. Θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 4 εδώ που είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Αν θέλετε να κάνετε οριστική διαγραφή του αυτοκίνητό σας, κρατάτε μόνο την άδεια κυκλοφορίας στο αυτοκίνητο. Τηλεφωνείτε στο 18133 και όλα τα άλλα τα κάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη. Για οριστική λοιπόν διαγραφή, γρήγορα, αξιόπιστα και φυσικά για να πάρετε την καλύτερη τιμή της αγοράς, τηλεφωνείτε στο 18133 στους αδερφούς Κωνσταντινίδη. 9.55 και ένα το μήνυμα στο 54.340. Μετρόπολη 95.5. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε στο Facebook, ειδικότερα οι φίλοι που μας ακούτε από το εξωτερικό. Και πριν πούμε οτιδήποτε, να πω ότι την καθαρά Δευτέρα θα έχει κανονικά πρόγραμμα στο Μετρόπολη 95.5, καθώς από τις 9 μέχρι τη 1 θα κάνει παρέμβαση ο κύριος Κώστας Παπαδαφυρίου. Από τη 1 μέχρι τις 6 θα έχει καθαρά Δευτέρα με τον Γιάννη Χιλιτίδη εδώ στο Μετρόπολη 95,5. 6 με 8 ώρες κοινής ανησυχίας με τον Κώστα Βρανά και 8 με 12 επιστρέφονται με το Μετρόπολη με τον Απόστολο Μακριανίδη. Οπότε και την καθαρά Δευτέρα το Μετρόπολη 95,5 θα είναι εδώ μαζί σας όπως είναι κάθε μέρα όλο το χρόνο. Με χορηγό μας την εταιρεία Εσκιάδης Μπαλοδήμος στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκη Αθηνών, λίγο μετά το Αλφακτέο, εκεί όπου μπορείτε να βρείτε Skoda, Kia, Hyundai, εκεί όπου μπορείτε να αποκτήσετε αυτοκίνητο με εγγύηση κατώτερης τιμής, όποια μάρκα και αν διαλέξετε, όποιο μοντέλο και αν διαλέξετε, με τα αυτοκίνητα να είναι τα περισσότερα έτοιμο παράδοτα και φυσικά
με εγγύηση κατώτερη τιμή στο 7ο χιλιόμετρο τη Θεσσαλονίκη Αθηνών θα τη βρείτε ή στο 2310-596-596. Με πολλά σημαντικά και ενδιαφέροντα, με πάρα πολλά σημαντικά και ενδιαφέροντα, με την κλήρωση του κυπέλου να διεξάγεται νωρίτερα και να μην έχουμε σύγκρουση ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, άρα αν κυλήσουν ομαλά τα πράγματα μπορεί να δούμε και πάλι ΠΑΟΚ ΑΕΚ τελικό ή ΑΕΚ ΠΑΟΚ τελικό κυπέλου Ελλάδος. Δεν πέσανε μεταξύ τους. Ευτυχώς. Έπεσε ο ΠΑΟΚ με τον Αστέρα Τρίπολης και η Λαμία με την ΑΕΚ. Για να περάσει και η ΑΕΚ, γιατί με τον Αστέρα Τρίπολης αυτό που είπα εγώ το πρωί. Μπράβο. Καλά κάνανε και κάναν την κλήρωση έτσι. Μπράβο τους ανθρώπους. Τι κάνανε, έτυχε. Όχι, δεν είναι. Φυσικά δεν είναι. Φυσικά. Αλλά καλά κάνανε. Πέτυχε όμως το σωστό. Τι θα πάρεις τώρα, με συγχωρείς τώρα. Πάω ΚΑΕΚ. Τώρα η ΑΕΚ άμα παίξει με τη Λαμία, εντάξει φιλαράκι είναι εκεί. Μπορεί να κάνει τη Λαμία, ας πούμε, λίγο jogging να περάσει. Γιατί αν έπαιζε ΑΕΚ Τρίπολη, πιθανολογώ ότι μπορεί να περνούσε και η Τρίπολη σε διπλούς αγώνες. Έτσι όπως είναι ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ με όποιον και αν έπαιζε από Λαμία και με. Πώς το λένε, Τρίπολη δεν τον φοβόμουν. Την ΑΕΚ τη φοβόμουν με την Τρίπολη. Οπότε είναι όλα καλά. Μια χαρά. Ήρθε ο τελικός ΠΑΟΚ ΑΕΚ να πάμε κάτω στην Αθήνα 18 του μηνός. 11 είναι 18. 11 Μαΐου, ωραία μέρα. Απρίλιο είναι οι αγώνες. Απρίλιο είναι. Ναι. Τελικός είναι. Τι Απρίλιο είναι. Τελικός μοιάζει αγώνες. Τι Απρίλιο είναι αγώνες. Θα δούμε γιατί. Τι Απρίλιο βρει είναι αγώνες. Περίμενε κανείς. Τι. Περίμενε κανείς τον Ολυμπιακό να αποκλειστεί. Βράσει τον Ολυμπιακό, περίμενε αγώνες. Πάω κάκι είναι ο τελικός. Θα περάσει από τη Λαμία η ΑΕΚ. Φίλοι είναι. Ο ΠΑΟΚ την Τρίπολη την έχει στο χέρι. Πιο μεγάλη ομάδα είναι, δεν πρόκειται να γίνει κανένα στραβό. 11 του Μαΐου που είναι μια πολύ ωραία μέρα και ωραία ημερομηνία, θα πάμε να πούμε να δούμε το ΠΑΟΚ ΑΕΚ τρίτη φορά. Εσύ θα κάτσεις εδώ, στις ταβέρνες, θα πιείς τα ουισκάκια σου, θα πάω με τον Μπόκο Λόκο τρίτη φορά, 3-3. Πάμε το Ζαΐρι με την αμαξάρα που έχει εκεί, Λασέτη να πούμε, Νταϊγού, κατάλαβες. Να μην ξοδεύει και βενζίνη. Χωρίστε. Να μην ξοδεύει. Και πάω για δουλειά και να ξοδέψω. Σε δύο μέσα θα πάω να μιλήσω. Ξέρω, ξέρω. Άντε. Άντε. Μπράβο, λοιπόν. Μπράβο, μπράβο στους ανθρώπους που βγάλαν αυτή την κλήρωση. Μπράβο. Μπράβο. Παρακάτω. Μπράβο, Φυσικά μπράβο. Είχα προτρέψει εγώ. Θα βγάλετε Τρίπολη ΑΕΚ, Τρίπολη ΠΑΟΚ και ΑΕΚ Λαμία. Και εξήγησα και το λόγο. Γιατί για να γίνει τελικός ΠΑΟΚ ΑΕΚ σίγουρα πρέπει να παίξει ΑΕΚ με τη Λαμία. Γιατί η ΑΕΚ αν παίξει, ξέρω εγώ, με άλλη ομάδα, μπορεί να μην περάσει. Μπορεί και να περάσει. Παρακάτω, λέγει. Σ' ακούω. Καταρχήν να ζητήσω συγγνώμη από τον κόσμο γιατί χτες γίναμε ρόμπες ξεκουμποντές με τα προγνωστικά τα οποία δώσαμε. Εντάξει, μπορεί, τι έγινε. Εντάξει, δεν οφείλω. Θες τώρα να κάνεις εσύ. Να βγαίνουμε να κουμπούμε. Στο Europa League προγνωστικά τώρα. Εντάξει, δώσαμε και εκτό. Εντάξει, όπως παίζει ο Κατσινάκου στα σκυλιά και κορομάει ο κόσμος. Δεν με ενδιαφέρει. 90% που δίνει. Καλά κάνει το παιδί. Καλά κάνει το παιδί. Γερός να είναι να πιάνει να κονομάει. Μα ένα κονομά και η. Αυτή βρε παιδί μου, αυτό είναι ο κονομά. Ένα κονομά και η γύρω-γύρω που παίρνουν μέσα στο site. Ναι, ωραία. Εντάξει. Γρηγόρη, αν πήγαινε με τελικό ΑΕΚ ΠΑΟΚ, θα πεζόντουσαν τα μάτια στην έδρα του καθενός με τον κόσμο. Τώρα, αν πάνε τελικό, πόσο δίνει ότι θα γίνει χαζομάρα στο ΟΑΚΑ, ούτε 0-5. 1-0-5 λέει. Εγώ λέω ότι είναι στο χέρι τη διοργανώτρια αστική και τη αστυνομία. Τι πράγμα λέει? Το Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως να κάνει ένα τελικό χωρίς να γίνει το παραμικρό. Άσε να την πολιτεία ησυχία, έχει άλλα θέματα να λύσει η πολιτεία. Εκλογές έρχονται. Άσε να έχουμε ησυχία τώρα. Θα πάνε 7.000 παοξίδες και 7.000 αεξίδες, 10, 11. Ξέρεις ποιοι είναι χαρούμενοι σήμερα? Ποιοι είναι χαρούμενοι σήμερα? Ποιοι είναι? Η ΟΤΕ TV και η Αριανή. Ποιοι είναι χαρούμενοι σήμερα? Η ΟΤΕ TV και η Αριανή. Η Αριανή σου λέει, άμα παίζανε κανένα ΠΑΟΚ Λαμία, κανένα ΠΑΟΚ Τρίπολη, πα κατεβαίνανε οι κανίβαλοι με τα μάξια, πάρω double. Μπορεί να κατεβαίνουν και 30.000. Απίθανο είναι δηλαδή να κατεβαίνουν. Να χαλούσε δηλαδή το ρεκόρ. Θα του χαλούσε το ρεκόρ. Ναι. Τώρα πώς θα του χαλάσει το ρεκόρ. Έχεις ένα δίκιο. Βέβαια τι. Έχεις ένα δίκιο. Και ο TTV σου λέει τι να γίνει τώρα. Έχεις κάνουμε τώρα ένα δίκιο. Τελικό κυπέλου και να έχουμε 0 έσοδα. Ακροαματικότητα 0. Πώς το σκέφτεται να πούμε. Λέω ψέματα. Όχι. Είμαι, λοιπόν. Καθόλου. Λοιπόν, θες να μιλήσουμε λίγο για Ηρακλή? Όχι. Έχω λόγο. Τι έχεις? Έχω λόγο. Να μιλήσουμε για Ηρακλή. Ναι. Κλείσουν τα ραδιόφωνα και να πάνε στη θάλασσα. Πάνε να φάνε ψάρια. Γιατί κάποιοι μπορεί να χαίρονται.
Τι να ακούσουμε για Ηρακλή. Υπάρχει, λέει, κίνδυνο στο Ηρακλή να απειλείται με αφαίρεση 3 βαθμών. Θα τον αφαιρέσουν, άμα χρωστάει λεφτά. Δεν χρωστάει, δεν είναι το θέμα να λέει. Γιατί να τον αφαιρέσουν. Ο Ηρακλή τώρα, οι ομάδες. Για ποιο λόγο. Θα σου πω. Ναι, για πες. Οι ομάδες όλες κάνουν τους φακέλους για την αδειοδότηση. Σωστά. Ναι. Λοιπόν, για να πάρεις αδειοδότηση πρέπει να καταθέσεις και μία εγγυητική. Ο Ηρακλής δεν μπορεί να εκδώσει εγγυητική. Γιατί δεν μπορεί. Όσο δεν περνάει η περιβόητη τροπολογία. Δεν θα περάσει η τροπολογία γιατί ο Ιβάν Σαββίδης βρίσατε τη μαμά του. Θα περάσει η τροπολογία. Να μην βρίζετε μάνες. Να είστε θα καλοί άνθρωποι. Θα περάσει η τροπολογία. Ναι, αλλά. Θα περάσει η τροπολογία. Ναι. Το θέμα δεν περνάει. Αργεί. Ναι. Λοιπόν. Πότε θα περάσει. Δεν ξέρω. Το καλοκαίρι. Πάντως δεν πέρασε τώρα. Ναι. Αργεί επίτηδες. Λέω εγώ. Δεν τη δίνουν την πρέπουσα σημασία. Τι πρέπουσα σημασία. Λοιπόν. Τάβαλες με τον ΠΑΟΚ του Σαββίδη, έβρισες τη μαμά του Σαββίδη, καθάρισες. Τώρα τι ψάχνετε να βρείτε. Μα... Καθάρισες. Στο λέω Ραπτόπουλος αυτό. Στο έχει πει ένα χρόνο πριν. Ζητήσατε συγγνώμη. Εγώ άμα βρίσω ζητάω συγγνώμη. Λέω ξέφυγα. Ζητώ συγγνώμη, μου φύγε. Τι να κάνουμε δηλαδή τώρα. Να με σκοτώσετε. Θεμητό. Βάλτε με πρόστιμο, βάλτε με ξέρω εγώ, φυλακή, ρίξτε με ένα μήνα έξω. Κάντε με κάτι. Α, τώρα ζητάω συγγνώμη. Εσείς ζητήσατε συγγνώμη. Δεν ζητήσατε συγγνώμη. Είμαστε εμείς. Η Ηρακλήδης, η θύρα 10. Ζήτησε συγγνώμη. Πάει η Ηρακλή, ζήτησε συγγνώμη. Πού να ζητήσει συγγνώμη. Τα γήπεδα δεν είναι εκκλησία. Βράζε τα γήπεδα εκκλησία. Γιατί η κοινωνία είναι εκκλησία. Όχι. Ο αδύνατος την τρώει. Οπότε, εντάξει. Ο αδύνατος την τρώει. Μην γελαϊδάς. Δεν γελαϊδάω αφού είμαι αδύνατος, αντιφάω. Ρε φίλε. Είσαι αδύνατος. Κάποτε. Άντε πάλι. Στα γήπεδα. Βρίζανε τα πάντα. Πρέπει να πάρει. Θεού, δαίμονες, νεκρούς, ζωντανούς, ό,τι μπορεί να φανταστεί. Βρίζανε, ναι. Μπήκε μετά ο νόμος. Όχι. Ναι. Τι. Όταν άρχισαν να έχουν απώλειες όλες οι ομάδες από ανθρώπινες ζωές, σταμάτησε να βρίζουν. Έπρεπε να πάω στο διάλειμμα να φάω. Τι κάθομαι μαζί του. Δεν πας. Τι να πάω κάτσω μαζί σου, να πω για τον Ηρακλή. Να αναλύσω 20 λεπτά κάτι το οποίο αναλύεται σε 10 δευτερόλεπτα. Δεν σε γουστάρει ο ΠΑΟΚ του Σαββίδη. Ρε φίλε. Πήγανε τον ίδιο. Από τη διοίκηση του Ηρακλή, όταν κάναν τη συνέντευξη τύπου την προηγούμενη Παρασκευή, είπαν τίποτα για την εγγυητική. Με νοιάζει εμένα, ρε Γρηγόρη. Νοιάζει εμένα. Νοιάζει εσένα. Όταν κάνουμε ρεπορτάζ. Λοιπόν, θα πάρει τώρα με τον Κουτούλα διαιτητή. Θα φας δύο σφαγές. Επόπτηση. Δύο goal offside θα φας. Δύο goal offside θα σε σφυρίξουν. Καθάρισες. Το λέω εγώ. Πέφτεις και κατηγορία, διαλύεσαι. Ρε φίλε. Τι ρε φίλε. Έχω κάποιες απορίες. Τι απορίες έχεις. Ήρθε το καλοκαίρι. Βρήσατε τη μανούλα του ανθρώπου. Βγάλατε πάνω στα ρώσικα. Σκοτώσατε τον άλλον, τον άνθρωπο εκεί πέρα, τον παοξί. Τον πάτησαν τα μάξια, τον πλακώσατε στο ξύλο. Για αυτά τα δύο πράγματα θα ο Πάοκ του Σαββίδη σα διαλύει. Κι άλλο θες δηλαδή, τι άλλο να σε πω. Ψάχνεις τώρα να βρεις τη λεπτομέρεια, πέρασε η τροπολογία, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ρε με τον Πάοκ. Δεν πρέπει να λέω ότι συμβαίνει. Τι να συμβαίνει, το είπα εγώ σε κάποιον. Πρέπει να το κάνω ολόκληρο ταξίδι δηλαδή. Αφού μπορώ να πάω από έναν δρόμο. Αυτό ίσιο. Που κάνω ταξίδι. Ταξίδι ολόκληρο. Όχι, δεν ταξίδι. Έχω και σάκου πάνω στην τσάντα μου. Αυτό, είναι, αυτό είναι η αλήθεια. Ποια αλήθεια. Η αλήθεια λέει λοιπόν. Τι λέει αλήθεια. Ότι η τροπολογία δεν πέρασε ως γιατί όπλια. Δεν πέρασε. Αυτό είναι ένα καλό ερώτημα. Ποιο τα καλά με το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό, ο είναι, ΠΑΟΚ. Αυτό είναι ένα καλό ερώτημα. Δεύτερον. Άιτε, βρε, τελείωνε. Γιατί ο κύριο Θανάση Παπαδόπουλο. Ποιο είναι ο Θανάση Παπαδόπουλο. Ο Τόμ Παπαδόπουλο. Ο μεγαλομέτωπο. Θέλει εδώ σύμμαχο τον κύριο Θοδωρίδη. Ναι, γιατί έχει λεφτά. Ο οποίο κύριο Θοδωρίδη βάζει χρήματα. Για ποιο λόγο βάζει χρήματα. Γιατί δεν έχει λεφτά, δεν στο παγώ. Για ποιο λόγο βάζει χρήματα. Ποιο, δηλαδή είναι φιλάνθρωπος, αγαπάει τόσο πολύ τον Ηρακλή. Παιδιά έχει ο Θεοδωρή. Τι ομάδα ήταν μπορεί μικρός. Μπορεί να είναι μικρός το γιος. Όχι, τι ομάδα ήταν μικρός. Τι με νοιάζει εμένα. Τι ρωτάω ρε φίλο. Όταν βλέπω μια κατάσταση η οποία βαλτώνει. Βαλτώνει. Και όταν βλέπω ότι έρχεται το χειρότερο. Οφείλω να ενημερώσω τον κόσμο. Τι και να ενημερώσει τον κόσμο. Ο κόσμος, άμα ζητούσατε μια συγγνώμη, θα πέφτατε στα μαλακά. Ενημερώνω τον κόσμο για το τι συμβαίνει. Άντε πάλι. Βρε δηλαδή, τωρινό. Αυτά και... που λέω δεν ισχύουν. Άντε πάλι τα ίδια. Βρε τη ουσία ποια είναι. Ο Κοσμάκης οδηγάει στα αυτοκίνητα, πάει τρώει το μεσημέρι. Ναι. Κυνηγάει ο ΠΑΟΚ τον Ηρακλή, δεν σε γουστάρει. Ναι. Έβρισε τη μάνα στα ρόφια. Εσύ τα λες. Εγώ τα λέω, ναι. Εγώ σαν Ραπτόπουλο τα λέω. Λοιπόν, έβρισε τη μάνα του ανθρώπου στα ρώσικα με πανό. Αυτό είναι προσβολή. Κοιτάξτε να δεις. Οι Ρώσοι σε αυτά τα πράγματα στο θέμα οικογένειας είναι πολύ αυστηροί. Να έχεις υπόψη σου. Λοιπόν, του βρίσατε τη μάνα. Το γνωρίζω. Πήγε ο Γιώργος, στον παπά του λέει: βρίζουν τη γιαγιά μου. Πάνε οι παοξίδες, λένε, μας κάνουν μπούκες και τέτοια, σκοτώσαν το παιδί. Λοιπόν, αυτές τις μαγκές θα τις πληρώσετε γιατί δεν έχετε κανένα παράγοντα μεγάλο. Δεν έχετε κόσμο από πίσω να ψηφίζει. Κόσμο έχουμε. Πούτε ο κόσμο. Βγάζετε δημοτικό σύμβουλο στην Τριανδρία. Ούτε δημοτικό έχουμε σύμβουλο. Έχουμε βγάλει ούτε δημοτικό σύμβουλο στην Τριανδρία βγάζετε. Ας τι κάνατε πριν 30 χρόνια. Και τώρα ακόμη. Ναι. Ούτε δημοτικό σύμβουλο και στην Τριανδρία. Και τώρα ακόμη. Άκου τώρα από το όπλο τι σου λέει τώρα.
Από εκεί και πέρα. Εσύ μη μηδενίζεις. Δεν μηδενίζω. Τη δυναμική. Β' εθνική είσαι και πας για γάμα. Τι να σε μηδενίσω. Μηδέν εισιτήρια διαρκείας έχεις. Τι να σε μηδενίσω. Το μηδέν κοντέρ τι να το κάνω εγώ. Μείον μηδέν. Μείον είσαι. Δεν θεωρώ τα 1500 διαρκείας ποσότητα, αλλά μην κάνεις τα μηδέν. Ποια 1500 διαρκείας. Κάτω από 800 άτομα στο γήπεδο έχετε. Ποιος πληρώνει εισιτήριο. Άστο κόκκινε. Άστο. Ο Ρώσος σε ρίχνει. Σου στέλνει και τον Κοτούλα ο άλλος από την διαιτησία. Ναι. Λοιπόν, καθάρισες. Η Αυλονίτη, τώρα ο Αυλονίτης, ο Σταυρίδης, ο Παπαγιανόπουλος και ο Μίμης ο Φωτόπουλος που είναι στην εξουσία. Λοιπόν, δηλαδή, συγγνώμη, τα έχει καλά με τον όταν, άλλο. Όταν παίρνουν τηλέφωνο και ρωτάνε, ναι, για πες. Να μην ενημερώνω εγώ, να μην λέω τον κόσμο τι παιδιά. Τι να ενημερώσεις. Κοιτάξτε να δείτε, τι συμβαίνει αυτό, αυτό και αυτό. Ναι, ναι, πες τους. Βρήσαμε τον Σαββίδη, πλακώσαμε τον άλλον που ήταν εκεί πέρα στην Μπούκα, το σκοτώθηκε ο άνθρωπος, για αυτούς τους δύο λόγους πέφτουμε. Είμαστε αδύνατοι τελείως. Πάμε σε άλλα θέματα. Το κάνουμε τώρα η Βέλα στο δεξί να πούμε, με Αλέξανδρο Σταύρου και Μαριάλα του Μασάτου, σύριαλ θα το κάνουμε τώρα. Γρηγόρη, γιατί τον αφήνεις και λέει τις βλακίες στον αέρα. Δεν μπορώ να τον απαγορεύσω να αφήνει τη γνώμη. Ποιος είναι ο άνθρωπος αυτός που λέω ότι λέω βλακίες στον αέρα. Ο Κυριάκος. Ο Κυριάκος. Ναι. Ο Κυριάκος. Ναι. Τι είπα ψέματα. Ηρακλειδέας. Αυτά που λέω ότι είναι βλακή. 1,5 χρόνο τα λέω, Κυριάκο. Ήρθε το πλήρωμα του χρόνου. Ετοίμασε φέρετρο, πάνε στον Μπαμπούλα, νεκροφόρα Mercedes 350 diesel, να πας στα τμήματα της Θέρμης. Στη Θέρμη ανήκει ο Ηρακλής. Εκεί που θα πάμε κι εμείς σε λίγα χρόνια. Καλησμέρα από σύνδεμο φίλων Καζαμπάκα. Άντε, αφού σου ψήφισε. Ρέρα από το που λέω, πάω και ο Σαββίδης φταίει που ο Ηρακλής έχει να δει σωστή διοίκηση από την αποχή του Νόε. Και τους κοροϊδεύουν όλοι. Όχι βρε. Ο ΠΑΟΚ φταίει που η διοίκηση του Ηρακλή γύρισε και είπε ότι για το κακό που συμβαίνει στον Ηρακλή φταίνει οι δημοσιογράφοι. Κάνει σαν τους Αριανούς που λένε ότι μας δίνει ο Τσίπρας στο πρωτάθλημα. Εγώ ξέρω ότι πήγαν και είπαν το Σαββίδη κάποιοι φίλοι μου που του είπαμε αυτό με το παιδάκι, δεν θυμάμαι το όνομά του, τον Κύπριο, καθάρισε τους. Έχει μαζευτεί όλοι οι οργανωμένοι του Ηρακλή στα τμήματα. Ένα αυτό. Ένα αυτό. Έχουμε φωτογραφία. Αστυνομικό, ο οποίος είναι στη φρουρά του κυρίου Σαββίδη, ο οποίος τσαλαβουτάει Ηρακλειδής μέσα στο Καφτατζόγλιο. Δεν την γλιτώνεις. Στο λέω, ζήτα συγγνώμη. Δεν θες να ζητήσεις συγγνώμη. Κακό του κεφαλιού σου. Εγώ όταν σφάλω, καλό στραβός τι είμαι, ξέρω εγώ, το ξέρω τι είμαι, στραβός πολλές φορές, λέω έσφαλα. Ναι. Έκανα λάθος, συγγνώμη. Έβρισα, τσακώθηκα, ξέρω κτλ. Ωραία, πέστε το εσείς, το είπατε, όχι, δεν το είπατε. Τράβα γάμα εθνική τώρα. Και ψάξε να βρει την αυλονή του την κυρία, τη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Πού προκύπτει, λέει, το Θανάση. Τι Θανάση. Θωμάς είναι το Τόμ. Συμφωνώ. Έτσι μας το συζητήσανε. Τι Θωμάς. Λέει ο φίλος. Ναι. Και συνάδελφος. Ποιος συνάδελφος είναι. Ένας συνάδελφος από την Αθήνα. Δεν θέλω να πω το επίθετό του. Συνάδελφος, μιλάς από την Αθήνα με συνάδελφο. Και μετά το Λιτόχωρο δεν ξέρεις άνθρωπο. Εντάξει, ναι. Πες ότι δεν ξέρω άνθρωπο. Έχει άνθρωπο στην Αθήνα αυτό. Λοιπόν. Λέει, πάμε πώς, στην Αθήνα. Πώς προκύπτει. Θα μας δουν στον δρόμο θα πούνε από πού κατέβηκαν αυτοί. Από πού κατέβηκαν, από ποιο βουνό κατέβηκαν. Είναι χιούμορ τώρα. Χιούμορ είναι, τι είναι. Έχει λέει συνάδελφο στην Αθήνα και μιλάει μαζί του. Πρέπει να πας στο Λιτόχωρο, θα σε πούνε. Ρε φίλε, εσύ χοντρός είσαι, από πού κατέβηκες. Τι μούτρα είναι αυτά. Εγώ χοντρός. Στο Λιτόχωρο να πας. Στην Αθήνα λέει. Το φωτομοντέλο του. Έλα, έλα. Λέγε. Η επιτομή της ασχήμιας είπε με ένα χοντρό. Ναι. Τι να πω τώρα. Ναι, με χοντροκόκαλε. Αυτό θα χοντροκόκαλο. Χοντροκόκαλος. Α, τώρα έγινε χοντροκόκαλος. Βαρικόκαλο λοιπόν. Ναι. Άμα θέλουν να το πούνε ότι έχει πολλά. Όταν πέφτει κάτω και στραμπουλά στα πόδια και πέφτει κάτω, βαριάνει τα κοκκάλια. Δεν έχω σπάσει ακόμα, ναι. Χτύπαξε λίγο. Τι δεν έχει σπάσει, με ένα σαμάρι δεν γεμνούσε πριν από 7 χρόνια. Πήγε να κάνει εκεί τον έξυπνο στου εργάτε να φιδώσει. Εμβοήθησα. Δεν έκανε τον έξυπνο. Τι έκανε εκεί. Να λες την αλήθεια όπως έγινε. Τι δουλειά έχεις εσύ να πεις. Έβαζε ένα κλιματιστικό ο Αντώνης ο Κλαδάς. Έχεις βάλει ποτέ σε κλιματιστικό εκεί. Όχι. Εσύ τι πιέζεις κάνεις τον έξω. Και έβλεπα την εξωτερική μονάδα, ναι, να στέκεται σε ένα πεζούλι να πάει να την κρεμάσει μόνος του. Ναι. Και το λέω αδερφέ. Ναι. Δεν θέλει πολύ να φύγεις πίσω. Κάποιος να σε κρατάει. Κάτι να... Πήγε να τον κρατήσει ο κόκκινος. Αλλά έπεισε μόνος του κόκκινος κάτω. Δεν να πάει στην ευχή σου. Λες ψέματα. Λες ψέματα. Και μετά. Με λέει ο Αντώνης. Του είπε Αντώνης. Τώρα που θα ανέβεις, ναι, έχει το νου σου εδώ στο περβάζι, αυτό το ξύλινο, ναι, δεν πατάει καλά, φεύγει. Και αυτός ανέξυπνος που είναι, πάτησε πάνω στο περβάζι. Όχι ρε φίλε, τι κρατούσαμε, είναι... πιάσε να ζυγείς μια εξωτερική μονάδα. Τι δουλειά έχεις, πόσο είναι, ρε κόκκινε, πόσο βαριά τι είναι. Τι δουλειά έχεις εσύ να κάνεις χειρονακτική εργασία, βρε αδερφέ. Έχω κάνει και τι ντροπή. Τι να κάνεις τώρα, με αυτό το σώμα πήγε να κάνει το περβάζι. Άσε τώρα, πάμε στα θέματα. Πήγε το περβάζι. Τι έκανε στο μάγκα με ένα λάστιχο ότι δεν μπορεί να το σηκώσει και εγώ το έκανα πλάκα. Το φόρεσε και κολλάρω. Τι λάστιχο σηκώσει. Γυμνάζεται, είναι γυμνασμένος. Δεν είπα ρε φίλε, εγώ, ναι, δεν το έπαιξα ποτέ ούτε Νταΐς, μη. Ούτε ο Δέρνο όπως κόκκινε, εσύ. Μη ρε κόκκινε, μη. Ούτε ο Μποξέ. Μη ρε παλικάρι μου, μη. Ούτε ο Αρσιβαρίστα. Μη ρε κόκκινε μου. Εσύ έκανες τον Αρσιβαρίστα. Άρα τα φρένα πάλι τα... Έκανε τον Αρσιβαρίστα, έπαθα αυγενικό. Κάνει τον Μποξέρ, είναι η χαρά του ξύλου, όποιος που θέλει να δει κόσμο στο γυμναστήριο, πώς θα λέει το...
Δεν χρειαζόμαστε διαφήμιση, γιατί λέει ο δάσκαλος, άστο αυτό το κρύο, λέει. Πήγε και είπε άρρωση και κάτι άλλα πράγματα και είπε, λέει, τέρμα η διαφήμιση. Άσε, τα έχει μαζεμένο ο δάσκαλος. Εμένα. Όχι, εμένα. Και δεν παίρνει να μου το πει. Τι να σε πάρει, σε πει. Άμα έχει ανάγκη, λέει, παίρνει τηλέφωνο. Άμα δεν έχει ανάγκη, δεν μου παίρνει τηλέφωνο. Έτσι με λέει ο δάσκαλος. Αν έχω ανάγκη. Ναι. Έτσι με είπε. Εγώ δεν νομίζω να είπε τέτοιο πράγμα. Εγώ σου λέω το είπε. Εγώ έτσι δεν, με είπε, δεν νομίζω. Συμφροντολόγος λέει να μου πει. Έτσι με είπε ο δάσκαλος. Δεν νομίζω. Τέλος πάντων. Δεν νομίζω. Πού έμεινε η κουβέντα τώρα που την πήγες από τον άλλο δρόμο. Λοιπόν. Πού έμεινε. Λέω λοιπόν, ότι ο κόσμος οφείλει να ενημερώνεται. Ενημερώθηκε. Να του λέμε τα πάντα. Πάω, θα λέτε και θα κλαίτε. Οι φίλοι του Ηρακλή. Γι' αυτό λοιπόν, ναι, γι' αυτό λέω λοιπόν και τον κόσμο, ναι, ναι, ότι να γνωρίζετε ότι, ναι, δεν μπορεί να βγάλει εγγυητική. Άρα δεν μπορεί να πάρει αδειοδότηση. Αυτό ποιο παιδάκι είναι. Άρα το τέλος είναι κοντά. Ωραία, αυτό το παιδάκι ποιο είναι. Δεν γνωρίζω. Ο Γιαννούλης είναι αυτός. Όχι, ρε. Ο Γιαννούλης είναι. Ναι. Ο Γιαννούλης είναι. Δεν το ταΐζετε λίγο κρέας αυτό το παιδάκι. Λίγο πριζόλα, λίγο καμιά σπάλα. Πώς είναι έτσι αυτό το παιδάκι. Πείτε ποιο. Δηλαδή, άμα έρθει αρρώστια δηλαδή στη Θεσσαλονίκη, αυτό θα πάρει πρώτο. Φάει την γλώσσα σου. Μα τι είναι αυτό τώρα, τι είναι. Πείτε ποιο νομίζει ότι θα πάρει το κύπελο και γιατί, α περάσουν πρώτο τελικό και βλέπουμε. Θα περάσουν. Η ΑΕΚ θα το πάρει. Φαλακρέρι τις βλακίες αλλού. Επανέρχεται ο Κυριάκος. Ναι. Εντάξει. Το παρατράβηξε, λέει. Για ποιο πράγμα. Για τον Ηρακλή. Για τον Ηρακλή. Η μεγαλύτερη αλήθεια που έχει υποθεί σε ραδιόφωνο. Βρήσαν τη μητέρα του ανθρώπου. Βρήσαν τη μητέρα του ανθρώπου. Ωραία. Και επειδή οι παοξίδες είναι πάρα πολύ λεπτοί άνθρωποι. Εγώ όταν έβρισα προχθές στο ίντερνετ μου λένε τι είναι πράγματα είναι αυτά. Έτσι λοιπόν σωστά. Εγώ είπα συγγνώμη όμως. Ενώ η Ηρακλήδης δεν είπατε συγγνώμη. Και για το θάνατο του ανθρώπου, του Παοξή, και για τις βρισιές με πανό στα ρώσικα. Θα την πληρώσετε την ύφη. Τέλος. Ρε κόκκινε καλά, λέει ο Ραπτόπουλος. Ποιος Ηρακλής, 300 τελεία και κάνετε και μαγκές. Όλα εδώ πληρώνετε Πάοκ μέχρι να βγει ο ήλιος από τα Γρεβενά. Συγγνώμη, αλλά και στα Γρεβενά οι σημαίες που κυματίζουν του Ηρακλή. Βέβαια. Όλα τα Γρεβενά είναι Ηρακλήδη. Γρηγόρη, πολύ θα ήθελα να γνωρίσω τον πιο τρελό από τους τρελούς. Καλησπέρα από το Αμίντεο. Ποιο είναι τρελό. Σκάβει ο φίλο, μα στέλνει και φωτογραφία. Ωραίο αυτό. Από ένα ωραία φωτογραφία. Ένα σε σκαφέ και ένα ταμάρι να πούμε. Στη δουλειά. Και τι μας αυτό δεύτε. Πρέπει να είναι μάλλον GCB. 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 Τι το GCB. Το GCB, ναι, είναι μικρός εξκαφέας, μικρό, ναι, εξκαφικό μηχάνημα. Ναι. Το οποίο έχει και αυτό εδώ. Ναι. Και την, τι νοιάζει τώρα τον κόσμο το GGB, τι. Εσύ με ρωτάς τι είναι. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Εντάξει, μάλλον λέω. Αυτό το Γιαννούλη δεν τον ταΐζει ο κρέας. Δεν έχει φάει κρέας το παιδί. Δεν γνωρίζω. Όταν, φίλε, όταν έλεγα ότι παίζει καλά στον Ατρόμητο και να τον πάρουν στον ΠΑΟ, καλά θα κάνουν. Γιατί κάνω πολύ στον ΠΑΟ. Με έλεγε τι φίλο και... είναι. Ούτε που τον γνώρισε τον άνθρωπο. Δεν τον γνώρισε. Όχι, δεν τον ξέρω. Φαντάζω τι σούρε έχει κάνει που δεν μπορεί να διακρίνει τον. Εγώ έβλεπα τι καλή μπάλα έπαιζε. Έπαιζε μπάλα, Έπαιζε μπάλα, αλλά μα τρακάρει με 12χρονο θα πέσει κάτω. Δεν τον βλέπει πώ είναι. Δεν το βλέπεις πως είναι. 30 κιλά άνθρωπος. 30 κιλά άνθρωπος. 30 κιλά είναι, τι είναι. Είναι αυτός για να παίξει στόπερ, να πηδήξει κεβαλιά. Αριστερό μπακ να γίνει σέντρα από την άλλη μεριά. Να πηδήξει στα στόπερ, στα θεριά εκεί. Ρώτα όλους τους ανθρώπους που γνωρίζουν το ποδόσφαιρο. Μάλιστα. Τι γνώμη έχουν για τον ποδοσφαιριστή. Για τον. Για τον ποδοσφαιριστή. Τι γνώμη έχουν. Κάνε μια κουβέντα. Τεχνίτης, καλό πόδι, ωραία πάσα, γλυκό πόδι. Όλη τη γραμμή μπορεί, ναι, να παίξει και αριστερά και δεξιά. Ναι, στα δεξιά. Ρε. Ποια δεξιά θα παίξει. Μα ανάποδο πόδι. Δεν μαρκάρει όπως πρέπει στο ένασμέναν. Μπορεί ο Τσιλούλης να τον κάνει κουτό. Μπορεί ο Ιγέντε, πώς το λένε αυτό του Ολυμπιακού, ο Παρντέντε, πώς το λένε να τον κάνει κουτό. Και άμα πηδήξει κεβαλιά με αυτό το σώμα, με κάνα γορίλα σαν το Βαρέλα, μπορεί να του έρθει καμιά ημόπτηση. Τι να κάνει αυτό το σώμα για να παίξει μπάλα είναι. Γρηγόρη, παίξε στοίχημα το σπίτι σου για κυπελούχο τον ΠΑΟΚ. Είπε ο Ράπ θα το πάρει η ΑΕΚ. Ναι. Του έσκησε του αεξίδε. Ναι. Μήπως έχει καμιά συγγένεια με τον Μητσοράκη, για ρώτον. Και το Μητσοράκη τον έφαγε, ρε φίλε. Τι μου λες τώρα. Τι μου λες τώρα, αυτό το πράγμα που έχει δεν υπάρχει. Πώς τον έφαγα το Μητσοτάκι, λοιπόν. Τον έφαγες. Τον μνημόνευσες μια-δύο φορές. Νεότατος πέθανε. Βέβαια. 99 χρονών. Νεότατος. Τόσο πολύ πήγε. Νεότατος έφυγε. 99 χρονών. Τον έφαγα εγώ. Πάμε σε διάλειμμα. Σαν τον Αλέφαντο. Δευτερόλεπτα. Ο Καραπατής λέει, είναι, λέει, άρρωστος. Εντάξει, για 90 χρονών. Άλλη, η τρίτη του γυναίκα αυτή λέει, τον κάνει τη ζωή πατίν. Κάσε τρελό, θα το λέω. 90 χρονών είναι, λέω. Άντε ρε, λέει, φύγε από εδώ πέρα. Δεν τον αφήνει, λέει, να πάει προπόνηση. Τι προπόνηση να πάει, του λέω. 90 χρονών. Δεν τον αφήνει, λέει, να πάει προπόνηση. Πάμε σε διάλογο.
Λοιπόν, εδώ είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά Στέργιο Πετκανίτσα, τηλεφώνη 109 και Μάρκο Μπότσα Αργωνία. Πηγαίνετε εκεί αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά immobilizer ή τηλεφωνείτε στο 85-27-27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριά ασφαλεία, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, οτιδήποτε μπορεί να αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, στο 85-27-27. Λοιπόν, η κλήρωση. Ναι. Ικανοποίησε πάρα πολύ. Ποιος? Μια μερίδα οπαδών. Ποιος? Ποιος πάει το μυαλό? Του Άρη. Γιατί? Γιατί σου λέει άμα παίξει πάω Κλαμία, πάω Τρίπολη. Ελοχεύει ο κίνδυνος μία στο εκατομμύριο. Να θέλουν 30.000, τι μία στο εκατομμύριο? Όχι ρε. Τι άστο το ρεκόρ το θέμα. Το ρεκόρ το θέμα. Ελοχεύει ο κίνδυνος να χαθεί η έξοδος στην Ευρώπη. Ποιος? Ρε εσύ κόκκινε στο Θεό που πιστεύεις. Δηλαδή ποιος οπαδός, οπαδός όμως, θα κάτσει να μετρήσει το οπαδικό του εγώ από την ομάδα του? Να ξέρεις πάντα ότι οι οπαδοί είναι εγωπαθείς και βάζουν πάρα πολλές φορές τον εαυτό τους πάνω από την ομάδα τους. Γι' αυτό το λόγο οι υπόλοιποι που είναι πιο light, είναι πιο φίλαθλοι, να το πω έτσι πιο απλά, αυτοί εδώ δεν τους χωνεύουν. Να ξέρεις ότι οι πιο light, δηλαδή οι απλοί φιλάθλοι, δεν χωνεύουν τους οπαδούς. Θα σου κάνω ένα ερώτημα. Αν εξαιρέσεις τους οπαδούς του ΠΑΟΚ και τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ που δεν έχουν μεγάλες αποκλίσεις, σε όλες τις άλλες ομάδες. Τι εννοείς με τις αποκλίσεις? Ιδεών, συμπεριφορών. Δηλαδή γενικά οι παοξίδες είναι όλοι λίγο οπαδοί. Δηλαδή εγώ από τους εξιντάριδες που βλέπω εκεί που πηγαίνω και πίνω τον καφέ μου τα είναι πρωινά, πιο φανατικοί εννοείς. Μέχρι τους πιτσιρικάδες έχουν μια κουλτούρα έτσι πάνω κάτω. Δεν υπάρχει χάσμα γενναιών σε αυτό το κομμάτι. Αυτό ναι. Διακρίνω εγώ τώρα. Δηλαδή βλέπεις ότι έχουν την ίδια κουλτούρα πάνω. Ναι, απλά έχουν περισσότερα δηλαδή, κιλά. Είτε οπαδός είτε φίλαθλος δεν έχει μεγάλη διαφορά. Όχι. Ωραία. Γιατί ένα αυτοί δομένο. Που ήταν σήμερα, αυτοί που είναι 55άριδες, 60άριδες, 65άριδες, παοξίδες, 45άριδες, 50άριδες, υπήρξαν πάρα πολύ φανατικοί και με τα χρόνια. Άλλοι το ρίξαν στο Θεό, άλλοι πάθανε κανένα εμφραγματάκι και ησυχάσανε. Τέλος πάντων, άλλοι είδαν τη ζωή με άλλο μάτι. Και αυτοί οι καινούργοι παοξίδες δεν είναι τόσο φανατικοί όσο ήταν αυτοί. Οπότε υπάρχει μια σύμπτυξη DNA. Έχουν ένα κοινό DNA. Αν τώρα πας. Μιλάμε για τους οπαδούς του Άρη. Για του ΠΑΟΚ μιλάμε. Περίμενε. Αν πιάσεις τώρα τους φιλάδρους του Άρη, τους φιλάδρους της ΑΕΚ και τους φιλάδρους του Ολυμπιακού, σου λέω για τρεις. Ας πούμε και του Παναθηναϊκού που δεν πολύ ασχολούμαι με αυτούς πάρα πολύ. Τους επιτέθηκα τους προάλλες γιατί χτύπησαν ανάπηρο άνθρωπο. Όπως επιτέθηκα τους Ολυμπιακούς που χτύπησαν κοπέλα. Αν και έμαθα ότι είχε σωστό ρεπορτάζ ότι και η κοπέλα ήταν χούλιγκαν. Αλλά όσο και να είναι η κοπέλα, περιορίστε τις κοπέλες. Μην τις βάζετε αμαλών. Όχι, εγώ δεν ξέρω το ρεπορτάζ. Όχι, δεν ξέρω πώ. Έκανα με το Θωμαίδη κάθε μέρα ένα τέταρτο. Μιλά κάτι θα μάθει. Εντάξει. Μπουρ. Και εγώ μαθαίνω. Αλλά με τα λόγια δικά μου λέω το Θωμαίδη. Δεν κάνω τον έξυπνο. Τέλο πάντων, αν ρωτήσει του αεξίδε ποια είναι η θέση σα πια για την original, θα σου πούνε κακά λόγια. Δεν θα σου πω τι λόγια γιατί κακά λόγια δεν λέμε. Ναι. Εάν θα ρωτήσει του φίλου του Ολυμπιακού. Τους φίλους του Ολυμπιακού. Ποια είναι η γνώμη σας για τη θύρα 7, καλά λόγια δεν θα σου πούνε. Άμα δεν ρωτήσεις τους φίλους του Ηρακλή, αν βρεις κανένα στον δρόμο που δεν έχει πεθάνει και δεν έχει φύγει από το γήπεδο, τη γνώμη τους για τη θύρα 10, θα σου πούν τα χειρότερα λόγια. Δεν υπάρχει Ηρακλειδέας να σου πει για τη θύρα 10 καλά λόγια. Και πιθανολογώ, χωρίς να το ξέρω το ρεπορτάζ, γιατί εκεί δεν φτάνουν οι κεραίες μου τόσο πολύ στα οπαδικά. Πιθανόν και οι φίλοι του Παναθηναϊκού να μην γουστάρουν πολύ και τη θύρα 13. Στον Άρη. Στον Άρη, το Super 3. Όχι, δηλαδή τι? Ο απλός Αριανός δεν γουστάρει το Super 3. Τώρα, επειδή τώρα, έχουν αλλάξει τα πράγματα. Τώρα, επειδή έχουν αλλάξει τα πράγματα, είναι επιφυλακτικός. Το να είσαι επιφυλακτικός δεν είναι κακό. Ναι. Αν ρωτούσες πριν 5 χρόνια τους Αριανούς τι είναι για το Super 3, θα σου λέγανε η χούντα του Καντάφη, η χούντα του Πινοσέτ. Χειρότερη στην ψυχή θα σου λέγανε από το Στάλιν, το Λένιν και το Χιροχίτο. Θα σου λέγανε αυτοί. Εγώ δεν περιλαμβάνομαι σε αυτό. Καταγράφω τα γεγονότα, να πούμε. Κατάλαβες. Μάλιστα. Ένα οπαδό του Ηρακλή που στέλνει μήνυμα σε δικαιώνει. Σωστότατο λέει. Ναι, ότι μιλάει σωστά. Ωραία. Αν πει όμω του παοξίδε για τη θύρα 4 ή γενικότερα για του οπαδού, δεν θα σου πούν κακά πράγματα. Ειδικά το τελευταίο διάστημα. Πριν 20 χρόνια που τα σπάγανε, τα κάνανε, τα ράνανε. Τώρα πολιτιστήκανε λίγο γιατί ήρθε ένα εξευρωπαϊσμό στον ΠΑΟΚ λόγω του Σαββίδη και σου λέει να κάνουμε τι πάπιε, να δούμε προτάσμα, να πάμε σε ένα άλλο σκαλοπάτι. Πάει σε ένα άλλο σκαλοπάτι ο Παοξής. Κλείνει η παρένθεση, τι κλείνουν όλα. Για να πάμε στο θέμα το οποίο εκκινήσαμε πριν από λίγη ώρα την εκπομπή, θα σου πω ότι εάν ζητούσατε ένα συγγνώμη από τον Σαββίδη, σαν οικογένεια του Ηρακλή, για τη μάνα, άσε το κομμάτι του επεισοδίου, ήταν και λίγο τυχερό, έπεσε ένα ξύλο, πέρασε το αυτοκίνητο, το παιδί. Δεν έφυγε. Το ξέρουμε ακριβώς. Ναι, Ηρακλειδής ήσασταν.
Μέχρι να γίνει δίκη. Έγινε δίκη, πήγα φυλακή, κοκκινάστο. Έγινε δίκη. Άσε, κοιμάζει όρδιο. Και εκπληρώνει ξενοδοχείο σε σουίτα εσύ. Πότε έγινε δίκη. Έγινε δίκη, μέσα είναι. Άστο. Πότε έγινε δίκη. Βρέγινε δίκη, άστο. Μην το ψάξει. Έχει ένα μήνα, ενάμιση, δύο. Δεν θυμάμαι πώ. Έγινε δίκη. Ταυτοποιηθήκαν, ήταν Ηρακλειδή, τελείωσε. Άστο αυτό, να μην το ανακαινίζουμε. Δεν είναι, είναι πονάει. Δεν χρειάζεται να τα λέμε αυτά τα πράγματα. Όμω, σου λέω. Ότι αν ζητούσατε ένα συγγνώμη σαν εταιρεία, σαν οικογένεια, σαν αλφασίγμα, σαν οτιδήποτε, σαν θύρα 10 για το πανό που βγάλετε για το Σαββίδι και τα νομοσχέδια πιστεύω θα περνούσαν και ο Κοτούλας δεν θα ερχόταν να σας κάνει το ημίχρονο τελικό και αν ήσασταν και λίγο κι εσείς άνθρωποι νοικοκύριδες, τα 4-3-3-4-3-2 δεν θα τα κάνατε. Τα σκορ, δηλαδή να αφήνετε τις άμυνες ανοιχτές, θέλω να πω. Να, θα συμμαζεύατε, θα θωρακίζατε την ομάδα κατά κάποιο τρόπο, τροποντινά λέω εγώ, προσέχω. Λέγε, σ' ακούω. Δεν μιλάς, ε. Να πω τι. Ό,τι θες να πεις, τι εγώ σου λέω. Μπορεί να λες ό,τι θέλεις. Ναι, λέω τίποτα ψέματα. Από αυτά που έχω πει 45 λεπτά, το 42 λεπτά, έχω πει τίποτα ψέματα. Αν έλεγες ψέματα, θα σου λέγα ότι λες ψέματα. Τι, μόνο από πίσω, από έξω από το στούντιο, θα λέτε ένας δάκτυλος κοντός, με κοντό νύχι, έβαλε το χέρι του, να πούμε, ένας κοντό δάκτυλος. Αυτά δεν λέτε. Πέστα στον αέρα. Δεν σε κάνει κανείς τίποτα, δεν βρίζεις. Λες αυτά που μαθαίνεις. Δεν βρίζεις. Λες ότι. Υπάρχει θέμα με τον Ηρακλή γιατί ο ΠΑΟΚ δεν τον γουστάρει. Όπως δεν γούσταρε καθόλου ο κύριος Κόκαλης τον Εθνικό. Βέβαια αυτός για άλλους λόγους. Για πιο εμπορικούς, για πιο επιχειρηματικούς λόγους. Εσείς για άλλους λόγους έχετε την κόντρα. Τελείωσε. Πάμε παρακάτω. Άλλα. Με στέλνει ο Φώτης και μου λέει μέχρι πού θα πάει αυτός ο κατήφορος για τον Ηρακλή. Μέχρι τη ΓΑΜΑ Εθνική. Τα είπαμε, φίλε. Υπάρχουν υποτίθεται άνθρωποι με λεφτά και, του χρόνου θα παρακαλάτε και τον... δεν μπορεί να βγει εγγυητική. Ναι, του χρόνου θα παρακαλάτε τον Ανδρώνη να σας δώσει το μάτς, μην πέσει στην κατηγορία από τη ΓΑΜΑ Εθνική στη ΔΕΛΤΑ. Στο λέω εγώ, το ξέρεις. Έτσι. Και εγώ θα το πω, Παύλο, άμα με ρωτήσει, σώστος. Κρίμα. Εσύ λοιπόν. Ναι, θα το πούμε. Είσαι γενναιόδωρο. Είμαι, ναι, γιατί τον αδύνατο τον χτυπάω. Χτυπάω κανένα αδύνατο εγώ από κάτω. Εσείς τι θα σας κάνω. Εσείς είστε αυτοί που είστε. Αυτή είναι αυτό το ρεπορτάζ. Άλλα θέματα. Εσύ δηλαδή επιμένεις. Τι επιμένω. Ότι. Τι. Ο παδί του Άρη. Ναι. Όχι ο απλός κόσμος του Άρη. Η οπαδή του Άρη. Η οπαδή του. Κάνα νουφ. Κάνα νουφ. Οι φίλαθλοι του Άρη μπορεί να μην έκανα νουφ γιατί μπορεί να θέλανε να φοβόταν στο πάω Τρίπολη. Μήπως το πάρει Τρίπολη, λέμε. Μπορεί να φοβόταν. Ο οπαδός είναι εγωπαθής. Βάζει το εγώ πάνω απ' όλα. Ναι. Γενικά η ο ιστορία, οπαδός. Ρε φίλε. Ναι, ιστορία, τι γιατί λέει. Η ιστορία γράφει. Σου λέει, κάνουν αυτοί παραπάνω εισιτήρια από εμάς, να έχουν παραπάνω κόσμο να μας. Τέτοια εκάθοδο που κάναμε. Η ιστορία θα γράψει. Θα μας ισοφαρίσουν. Η ιστορία θα ξεπεράσουν. Θα επειδή λιδωρεί στους Αργιανούς τώρα. Εγώ. Η ιστορία θα γράψει. Λιδωρεί σε κανένα Αργιανό. Ναι. Έτσι τα αυτιά τα δικά μου. Μπορεί να είμαι λάθος εγώ. Τώρα το αφήνω κουφό είναι. Το άλλο. Όχι αυτό. Αυτό το αριστερό. Αυτό είναι καλό. Από το αριστερό ακούς. Α, γι' αυτό κάθεσαι από τα δεξιά μου. Εννοεί. Για να μιλάω στο αριστερό αυτή. Όταν... Να δεν το ξέρω να το. Λοιπόν. Ναι. Εντάξει. Το έμαθα σήμερα. Η ιστορία θα γράψει. Τι θα γράψει. Ότι ο Άρης. Ναι. Ανέβηκε από την Β' Εθνική. Ναι. Και παρά τα πέτρινα χρόνια που πέρασε. Ναι. Γύρισε μεγάλος και δυνατός. Μεγάλος γύρισε. Ναι. Γιατί θα βγει Ευρώπη. Γιατί όπως πάει το πράγμα. Χιθιά μου η σωτηρία βγαίνει στην Ευρώπη. Με το πει. Μεγάλος είναι αυτό. Εσύ πουλούσες τρέλα στους Αργιανούς. Πουλούσες τρέλα στους Αργιανούς, ναι. Και έλεγες κοιτάξτε να σωθείτε. Σε έστειλα προπονητή. Τους έστειλες. Έδωσα τα φώτα μου, ναι. Σε έστειλα προπονητή. Τέταρτη μέρα τους λόγια ρέλα δεν κάνει. Διώξτε τον. Μα βρίζανε. Εμένα το βρυσίδι που με έχουν ρίξει οι Αργιανοί, να πάει στα δικαστήρια, πρέπει να φάνε 300 χρόνια φυλακή. Τους λέω τέταρτη μέρα. Αυτός εδώ βρε η ψυχή του βγαίνει. Δεν μπορεί να μιλήσει. Σε έκανε προπόνηση με πασούλες. Έχεις κάνει ποτέ προετοιμασία στη ζωή σου να σου βγαίνουν τα μάτια από την κούραση και να σε λέει προπονητή τρέχα. Έχεις κάνει ποτέ προπόνηση. Εσύ έχεις κάνει. Πού να έχεις κάνει προπόνηση. Πόνη προπόνηση με που έχεις κάνει είναι ο αντίχειρας, αυτός είναι ο δείκτης, να πιάνεις το ποτήρι, χλούτς το ίσχυ και μετά άλλο χέρι να βγάζεις. Η δίκη, το, δεν, να έχει, βάζεις... η δίκη δεν έχει γίνει. Με ενημερώνει φίλος δικηγόρος. Δεν έγινε καμία δίκη. Δεν έγινε δίκη. Τους βάλανε μέσα μου. Προφυλακιστές. Άλλο δίκη και άλλο προφυλακιστέος. Ποιος είναι προφυλακιστέος. Πάω Ηρακλειδές, δεν είναι. Ρε φίλε, έγινε δίκη. Είναι μέσα. Έγινε δίκη. Όχι, είναι μέχρι να αποφασίσει ένα δικαστήριο και να πει, ναι, ότι ο Ραπτόπουλος είναι κακός ή καλός, ναι, δεν δικαιούσε να τον χρήζει σε εγκληματία. Δεν τον είπα εγώ ότι είναι εγκληματίας. Είπα ότι τον. Ναι, μέχρι να γίνει η δίκη λοιπόν. Ναι. Επειδή έλεγε τι έγινε. Δεν έγινε καμία δίκη. Δεν είναι προφυλακιστές 6 μήνες οι άνθρωποι. Σε ποια χώρα στον κόσμο 6 μήνες που είναι προφυλακιστέος ο άνθρωπος, τον πιάνει, τον κάνει δίκη, τον βάζει και τον βγάζει. Εδώ ρε, υπάρχει προφυλακιστέος ένας Ρώσος. Ρώσος. Ο οποίος.
κατηγορείται Πού? Για τα κρυπτονομίσματα στην Ελλάδα. Κρυπτονομίσματα. Και είναι 19 νομίσματα. Τι... Για το bitcoin. Τι κρυπτονομίσματα, τι λέω τώρα. Δεν ξέρεις τι είναι το bitcoin. Όχι, δεν ξέρω τι είναι το bitcoin. Λοιπόν, μάθε τι είναι το bitcoin. Τι τα κρυπτονομίσματα. Ξέρω... Κρυπτονομίσματα. Τι είναι αυτά τα κρυπτονομίσματα. Λοιπόν, αυτός ναι. υπεξαίρεσε, λένε, 9 δις δολάρια και... από ανθρώπους που είχαν bitcoin. Για τα hacker. Και τον ζητάνε την έκδοσή του η Αμερική, ναι, ναι. η Ρωσία, η Αγγλία ναι, ναι. και διάφοροι που χάσαν τόσα χρήματα ναι. και το ελληνικό κράτος δεν τον εκδίδει. Για... Και λέει η δικηγόρος του, για... η οποία είναι και... η κυρία Κωνσταντοπούλου, ποια Κωνσταντοπούλου, που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, υψηλή, ναι. που ήταν πρόεδρος Βουλής, η κοπέλα, ναι, ναι. είναι νομικός. Ωραία, μια χαρά. Και λέει, ναι. έχουν περάσει, έχει παρέλθει το 18μηνο, γιατί δεν τον αφήνεται και δεν παίρνει απάντηση. Τι μου λες τώρα. Εσύ γιατί λες. Αν το πω, τρώω φυλακή. Δεν το λέω. Και καλά κάνει. Γιατί δεν τον εκδίδουνε. Τον αγάπησαν. Είναι καλοφτιαγμένος. Πόσα έφαγε αυτός. 9 δις. Γιατί να τον αφήσουν. Εγώ αν τον άφηνα. Έλα εδώ. Εγώ αν ήμουν. Εγώ. Πόσα θα πάρω εγώ. Εγώ αν ήμουν. Έλα δώσε τα 1,5 και σηκωφύγει. Σε βάλω εγώ φυλακή εσένα. Κοροϊδεύε. Θα σου στείλω στη Βενεζουέλα. Έλα σου στείλω εγώ τώρα τον γιατρό του Παπαγεωργόπουλου. Να σε βγάλει εσένα ότι είσαι. Ή, ξέρω εγώ. Να σε βγάλω κουσούρι. Ένα κουσούρι δεν το βρει. Δηλαδή εμείς θα πάμε στο γιατρό. Δεν μας βρει ένα κουσούρι. Εσένα θα σε βρει σίγουρα. 5-6. Κλείνει η παρένθεση. Πολλές παρενθέσεις άνοιξα. Λέγε Γρηγόρη. Σε ακούω εγώ. Θα τον εκδώσουν, λέει. Γιατί να τον εκδώσουν. Μα πάνε οι άλλοι. Να δικαστεί αλλού. 9 εκατομμύρια. Εδώ να δικαστεί. Στη δικιά μας τη χώρα. Να κινείται εδώ πέρα το χρήμα. Ραπτόπουλε, όσο και να προσπαθεί να υποβαθμίζει τον Ηρακλή, ναι. δεν θα καταφέρει να εξυψώσει τον Άρη. Ναι, εγώ ήρθα εδώ σήμερα το μεσημέρι με σκοπό και στόχο να υποβαθμίσω τον Ηρακλή με στόχο να εξυψώσω τον Άρη. Θα πάω να μου δώσει ο Καρυπίδης δυο σούπερ μάρκετ Μαρινόπουλος να αγαπάω τη δραχμή μου. Ρε, αφήστε τις ανοησίες. Πείτε ένα χρόνια πολλά για το μεγάλο Άγγελο Αναστασιάδη, έγινε 66 σήμερα. Τι έγινε? Αν έχετε γενέθλιά του, χρόνια... 8 Μαρτίου έχετε γενέθλιά του. Χρόνια πολλά και στο Δημήτρη το Δοξάκη, τον παλιό τερματοφύλακα του Εθνικού που κλείνει τα 60. Έγινε γέρος και ο Δοξάκης. Γέρος Δοξάκη. 60 ετών νέος είναι, κάνει δύο παιδιά ακόμα. Τι είναι, ρε, γέρος είναι 60 χρόνια. 60 χρόνια κάνει εγγόνια, 65 φεύγεις. Τι είναι, νέος είναι. Τι είναι, λέει, γέρος είναι, λέει. Τι είναι, νέος είναι 60 χρονών. Μα μας τρελάνεις, ρε, κόκκινε. Πάμε παρακάτω. Δηλαδή, δεν βοηθάς κανένα να καταλάβει. Ο Αριανός σήμερα είναι χαρούμενος. Χαρούμενος. Ποιος, ο οπαδός ή ο απλός. Ο απλός δεν τον νοιάζει. Ποιοι είναι πιο πολύ, οι οπαδοί ή οι απλοί. Στον Άρη, οι οπαδοί. Οι οπαδοί είναι πιο πολύ από πιο πολύ, ναι. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι άρεσε και μισό εκατομμύριο κόσμο. Ναι. Οι 300.000 είναι Super 3 και 200.000 είναι Αριανοί. Στο λέω το ξέρεις. Super 3 είναι δηλαδή, πολύ δυνατός. Ισχύει κατά κάποιο τρόπο ό,τι και στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, οι οπαδοί είναι και φύλαθλοι. Απλά υπάρχει μια διαφορά. Και έχει 150 συνδέσμους εδώ, οι άλλοι έχουν έναν. Πότε είναι διαφορετικά. Αυτό είναι καλό ή κακό. Τι είναι, λέει. Καλό ή κακό. Κακό είναι να υπάρχει ένα. Γιατί? Τι? Για να μπορεί να τον ελέγχει καλύτερα. Ο Σαββίδης μπορεί να ελέγξει τους οπαδούς πιο εύκολα από ότι ο Καρυπίδης στο Super 3. Τι, γιατί θέλει μυαλό. Πρέπει να έχει μυαλό στο κεφάλι για να το καταλάβεις. Δεν το καταλαβαίνεις εσύ αυτό. Πρέπει να δίνουμε απαντήσεις στον κόσμο. Με ρωτάς και σε απαντώ. Μέσα με ρωτάς, να μην σε απαντάω. Γιατί μου επιτίθεσαι, δηλαδή. Σε επιτίθεσαι. Σε έκανα κάτι. Βρε γλυκό αγόρι, σε επιτέθηκα εγώ ποτέ. Οπότε αυτό είναι. Ανακουφισμένοι Αριανοί. Κάνανε ένα ουφ και βγήκε 5 μποφόρ κάτω στην Αλκμίνη. Το ουφ που ακούστηκε, σηκώθηκε άνεμο. Ουφ. Πού να κατέβουν τώρα 24-25. Αυτό που λέω, όταν μπορέσει να πει ο κόκκινο μια τίγη με τία τυγάκια, τρεις φορές και γρήγορα, τότε θα μπορέσει να σωθεί και ο Ηρακλής. Μια τίγη με τία τυγάκια. Μια τίγρη με τρία τυγράκια. Καλά τα ρε ραπ, με αγάπη να γιάσει το στόμα σου. Εμένα το στόμα μου δεν μπορεί να γιάσει, φίλε, αυτά που έχω πει εγώ τόσα χρόνια. Πρέπει να κάνω εξαγνισμό. Λέγε. Άλλα. Κόκκινο, χθες τα πιασε όλα. Εγώ στη θέση σου θα τα έκαιγα τα λεφτά μου. Καλύτερα να δω. Τι χρώμα θα βγει από το να παίζω, φίλε, δυστυχώς είσαι άσχετο με το αντικείμενο. Άσε το στοίχημα. Ο Χατζηνάκος το στέλνει. Όχι, Ζαφυρόπουλος. Ζαφυρόπουλος. Ποιος είναι, καλά κάνει και το στέλνει. Ωραία, τι άλλα θέματα υπάρχουν για να την κλείσουμε την ώρα έτσι όμορφα και καλά. Για απάντησέ μου. Τι άλλα θέματα. Τι άλλα θέματα έχει για τον Ηρακλή. Είπαμε πάει ακροματικότητα, μας πέρασε και το Velvet να πούμε, μας πέρασαν όλοι. Άλλο θέμα λέγει. Πιάσαμε θέμα Ηρακλή. Καλά που το πιασα εγώ με τον Πάο και το ανέβασα λίγο το έργο. Αλλιώς θα ήμασταν στα τάρταρα. Έτσι λέω εγώ, ρε. Τι φωτογραφίες βλέπεις στο ίντερνετ, τι είναι, κόλλησε. Βλέπω αυτό να με λέει άσχετο, που έχει ντυθεί. Ψάχνεις να βρεις αυτό που σημαίνει, τι φάτσα έχει. Και σε πληρώνει ο Ανδρώνης τώρα σένα. Όχι καλαμαράκια κατεψυγμένα, εγώ ούτε μύδι χαλασμένο δεν θα σε έδινα. Κάθε εκείνη την ώρα να πούμε να δει το κεφάλι του αλλού που τον βρίζει. Το είδαμε. Σαν... Ωραία, άμα κάθομαι εγώ και βλέπω τα κεφάλια που με βρίζουν, θα έχω 50.000 κεφάλια πάνω το κεφάλι μου. Εσύ επέλεξε να σε βρίζουν. Είδε τι κακό. Ενώ εσένα αγαπάνε. Τι να κάνει.
Μόλις περπατάνε στον δρόμο, λένε τι καλός κύριος, τι σωστός άνθρωπος. Εγώ δεν πήγα στη διαδικασία να πω ότι με αγαπάνε ή ότι με. Δεν μου λέει, ναι. Εσύ τα έβρισε ένας και κάτι έγινε. Σιγά. Πήγε να δει τη φάτσα του. Τι να πει. Φίλε, δηλαδή, μου έκανε εντύπωση τόσο πολύ, δηλαδή, τόσο δημό. Ναι. Και ήθελα να δω, περιέργεια. Τελικά τι κατάληξες, θα πούμε. Εντάξει, δικαίωμα του καθενός. Όχι, φάτσα του τι είναι, δεν είναι καλή. Σ' άρεσε. Δεν μ' άρεσε. Ωραίος άνθρωπος. Όχι. Σ' άρεσε. Και πάνω στο βουνό είχατε τέτοιους πολλούς. Δεν είχατε. Καλά, έχει τρελαθεί τελείως. Είμαι 60 χρόνια και πίνω και καπνίζω και έχω και γκόμενα. Απλά προσέχω και όλα καλά. Λέει ο 301. Τι έχει το 301, 60 χρονών και πίνει. Πίνει και καπνίζει και έχει και γκόμενα. Η γκόμενα το ξέρει. Αν το ξέρει και γκόμενα, εντάξει, μπράβο, μια χαρά. Αν το ξέρει. Χαρούμενοι είμαστε οι Αριανοί, το ρεκόρ μόνο εμείς. Ναι. Την καλησπέρα μου λέει ο Τάσος. Σωστό θέμα έθεσα. Χαρούμενοι Αριανοί. Η Κωνσταντινούπολου είναι δικηγόρος του Ρώσου μαφιόζου που έπιασε στα Θεσσαλονίκη αληστείας κλπ. Που εμφανίστηκε με αναπηρικό καροτσάκι. Ναι. Και κακό είναι δηλαδή, θα την βρίσκουν. Τη δουλειά τη κάνει. Ένας δικηγόρος δεν είναι υποχρεωμένος να υπερασπιστεί έναν ο οποίος έχει κάνει κάποιο αδίκημα. Μα ένας δικηγόρος. Είχε αξία αν υπερασπιστεί ένα μεγαλύτερο κάθαρμα της κοινωνίας που έχει πολλά λεφτά. Άμα τώρα ο δικηγόρος, σου απαντάω γιατί πάνε να κατηγορήσει την κυρία Κωνσταντοπούλου. Εγώ. Όχι, όχι, αυτός που σας έστειλε το μήνυμα. Αν λοιπόν αυτός που είναι δικηγόρος πάει εκεί πέρα με το γύφτο που χώρισε τη γύφτισα και μαλώνουν 200 ευρώ διατροφή ο ένας, 250 άλλους και πλακώνονται, είναι αποτυχόν ο δικηγόρος. Δικηγόρος είναι αυτός που παίρνει υποθέσεις σοβαρές. Όχι αν ο άλλος δεν πληρώνει τα κοινόχρηστα στην πολυκατοικία να πούμε, βάζει δικηγόρο. Αυτή τι δικηγόρη είναι, έχει δικηγοράκους, δικηγόρους και δικηγοράρες. Έχει παικτάκους, παίκτες και παικτάρες. Έχει γιατράκους, γιατρούς και γιατρούκλαρους. Κωνσταντοπούλου προφανώς είναι δικηγοράρα. Τι θες να κάνει δηλαδή να πάρει, τι υπόθεση να πάρει. Μπράβο και που το παίρνει. Θα την κατηγορήσουμε. Πάμε παρακάτω. Ο νόμος της δίνει το δικαίωμα να υπερασπιστεί το μεγαλύτερο κάθαρμα που υπάρχει στην κοινωνία. Θα πει όχι δηλαδή. Τι λένε έξυπνες που στέλνεις το μήνυμα. Έτσι εύκολα κατηγορείται τους ανθρώπους, να πούμε. Έτσι είναι ο άνθρωπος, αφήστε το. Είναι ο άνθρωπος. Έτσι είσαι εσύ, φτιάχνει. Έτσι είναι ο άνθρωπος. Έτσι, να κατηγορείς τους άλλους. Πήγες τώρα στο Μαΐδι, έλεγες για τον Γρηγοριάδη. Για άλλο πράγμα μιλούσαμε. Για τον Γρηγοριάδη, κατηγορείς. Για άλλο πράγμα μιλούσαμε. Και πέρασε ο Γρηγοριάδης, τον είδες και τρόμαξες. Για να, άλλο πράγμα. Να τρομάξω είναι... γιατί. Γιατί έλεγες για αυτόν. Δεν έχουμε αλώσει ποτέ με τον Γρηγοριάδη. Ναι, αλλά πίσω για άλλο πράγμα λέγαμε. Γιατί έλεγες πίσω από την πλάτη του πράγματα. Σπαθιαντρίκια. Λέγαμε ιστορίες του παρελθόντος. Μάλιστα. Για το ξεκίνημά του. Ναι. Και για μια περίπτωση που είχε. Ναι. Για την πρώτη του δικαστική διαμάχη. Έτσι, γιατί ενδιαφέρει. Ο Γρηγοριάδης που κολούσε στο Ιστιβούλιο. Κάπου κολούσε. Γιατί τον κατηγόρησε. Δεν τον κατηγόρησε. Γιατί ψιθύριζε τότε. Και δεν μιλούσε. Γιατί δεν θέλω να φωνάζω, ρε φίλε. Είναι κάτι που συζητήσαμε εγώ ναι. με τον άνθρωπο. Δηλαδή δεν κατάλαβα. Άρε βουρδουλιές που θέλεις που τα παίζει και χριστιανός. Πανάθεμά. Άρε βουρδουλιές που θέλεις. Τέλος πάντων, τελείωνε. Δεν θέλω να επεκταθώ. Κοίτα ρε κόκκινη ντροπή για τον Άγιο να γενέθλια σήμερα που είναι η γιορτή της γυναίκας και να βγαίνει στον μπαλκόνι και να του λένε χρόνια πολλά. Είναι ντροπή. Αρισί Κώστα. Τι γιορτή της γυναίκας είναι σήμερα. Περίμενε, τώρα με συγχωρείς. Είναι ντροπή να είναι η γιορτή της γυναίκας και να έχεις τα γενέθλιά σου. Δηλαδή ρε φίλε, χωρίς γυναίκες θα ήμασταν, για πες μου. Καλύτερα θα ήσουν. Καλά, εσύ που είσαι παεσέ. Ναι. Χωρίς γυναίκες, δηλαδή οι γυναίκες. Οι μητέρες μας φέρνουν στον κόσμο. Ακούστε τώρα, γλύψτε. Χωρίς οι γυναίκες δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε χωρίς οι γυναίκες. Δεν μπορεί. Λοιπόν, και λες ότι είναι ντροπή. Είναι ντροπή, δηλαδή, αν ήταν η γιορτή κάτι άλλο, δηλαδή, και ήταν τα γενέθλια, θα έπρεπε να ντρέπεται γι' αυτό. Τι σκεπτικό είναι, είναι αυτό. Ο κόκκινος είναι. Είναι ντροπή να έχεις γενέθλια την ημέρα της γιορτής της γυναίκας. Ε, βέβαια. Γιατί. Τι γενέθλια αυτό. Βγαίνουν όλες οι γυναίκες έξω και εσείς γενέθλια. Μη βγεις. Τι γενέθλια. Καλά σε λέει. Γενέθλια. Είναι ντροπή, λέει, το υιοθετεί. Ε, βέβαια. Η ντροπή είναι. Και ο χαζός πεθαίνει. Εγώ είμαι χαζός. Πού να πάει να γλεντήσει τώρα Αναστασιάδη στα γενέθλιά του. Δεν είναι άνθρωπος που γλεντάει. Πού, πού να πάει. Δεν είναι άνθρωπος που γλεντάει. Όχι. Έχεις δει κανένα που να πίνει και να μην να είναι άνθρωπος που δεν γλεντάει. Τι είναι ο Αναστασιάδη δηλαδή. Το γλέντι πώς το εννοείς, άκου να δεις. Γλέντι είναι να μαζέψω 10 φίλους και να πιω 5 τόνους τσίπουρο. Γλέντι είναι να πάω με 3 ρωσίδες μέχρι το πρωί. Γλέντι είναι να πάω ένα ταξίδι με τη γυναίκα μου, τα παιδιά μου. Γλέντι είναι να πάω με τους φίλους. Γλέντι να πας. Κάθε γλέντι έχει διαφορετικό αυτό. Γλέντι είναι και σήμερα για τα γενέθλια. Θα πάει έξω Αναστασιάδης. Θα είναι μαζεμένος όλες τις παλαβές και θα χοροπηδάνε. Τι να γλεντήσει δηλαδή. Το μόνο που μπορεί να γλεντήσει θα πάει στο σπίτι, να μαζέψει το γραμμένο εκεί πέρα και τους άλλους, να τους κάνει ένα τσίπουρο, τους δώσει κάθε δύο μπουκάλια κρασί γιατί ο μήνας δεν βγαίνει και τελείωσε. Τι να γλεντήσει δηλαδή. 66 χρονών πήγε. Πάμε παρακάτω. Τι να γλεντήσει, πού να βγαίνει, καμιά πιτσιρίκα να βγει. Είναι του Θεού ούτως ή άλλως. Τον κάνει ο πάτερ Αβακούμ εκεί πέρα, το βάζει να τρώει φακές 4 μήνες. Έλα ρε, τελείωνε. Δικαίωμά του. Τελείωνε εκεί πέρα. Επέλεξε. Τον αγαπάω τον Άγγελο. Το γλύφω πρέπει. Δηλαδή, όποιον αγαπάω, το γλύφουμε δηλαδή.
Χρόνια πολλά, Άγγελε. Όταν ο Άγγελος είχε το ζόρι του με τη γυναίκα του, δεν τον πήρε σαν τηλέφωνο. Χρόνια πολλά, Άγγελε. Όταν ήταν εκεί στο Ωνάσιο και ξημεροβραδιαζόταν εκεί πέρα τηλέφωνο, δεν τον πήρε. Χρόνια πολλά, Άγγελε. Ξέρεις. Α, ξέρα, λέ, άμα δεν έχει συμφέρον, παίρνει τηλέφωνο εσύ σε άνθρωπο. Ράπ, έτσι, και με το, έτσι και με το δάσκαλο να πούμε. Όταν είχε εκεί το αυτό, ερχόσουν σουνάμενο κουράμενο. Τώρα που τακτοποιείται το θέμα, ούτε τον παίρνει τηλέφωνο ούτε τίποτα. Αν χαθεί από εκεί πέρα, αν χαθεί από εκεί. Αγνώμονα. Εγώ πει σε μένα για ευχαριστία. Φύγει από εδώ, αγνώμονα. Εσύ. Πήγε άθρο να πάρει να πει μια κουβέντα για το γυμναστήριο χθε. Κάνει διαφήμιση. Χάθει το μάρι. Πάμε παρακάτω. Δεν θέλω να επεκταθώ. Αποκλείεται να έχει πει κάτι τέτοιο, δεν είναι τέτοιο άνθρωπο. Θε να το βγάλω εγώ στον αέρα να σε κατατροπώσει. Να με κατατροπώσει. Έλα, ρε, και ο δάσκαλο δημοσιοσχετίστα είναι. Θα πει. Γρηγοράκι μου, εντάξει, θα πει. Τι α πει. Άντε, τελείωνε. Ραπ, μου αρέσει αυτή η εκδοχή ότι τιμωρεί ο Σαρδί στον Ηρακλή. Έτσι θα ήθελα να ήταν, αλλά δεν νομίζω ότι ασχολείται. Έτσι είναι. Ούτε ασχολείται, ούτε χρειάζεται καν ο Ηρακλή. Έτσι είναι, γλυκέ μου. Μόνο που τα κατάφερε, έτσι πιστεύω. Έτσι είναι, γλυκέ μου. Του βρίσατε τη μάνα στα ρώσικα με πανό. Άλλο να πει κάτι τη μαμά ενό την ώρα του παιχνιδιού και άλλο αυτό το πράγμα που κάνατε εσεί. Το κάνετε για να τον πειράξει περισσότερο. Τον πειράξατε, πάτε να παίξετε τώρα με την επανομή και τη μηχανιώνα και επειδή δεν έχετε δύναμη. Γνωρίζανε. Ο Τον Πάπας, ο Τον Πάπας, εμένα ο Καρυπίδης κατηδία σε τηλέφωνο. Τον πήρα μια φορά να το ρωτήσω κάτι και του λέω. Τι ήθελα να το ρωτήσω. Τι να το ρωτήσω. Θέλει κάτι λεφτά ο κόκκινος για να σε κάνει αβάντα. Λοιπόν, τι γελάει. Το λέω, κοίταξε να δει. Θέλω να μου πει για τον Τον Πάπα. Ξέρεις τι μου είπε, αντρίκια. Α βγει τώρα να μου πει. Αυτό την είχα λέει για να με βάβει, λέει καμιά σουίτα. Κοίταξε. Μέχρι εκεί τον είχα λέει. Τι να με κάνει, ρε αυτό. Μην συνεχίζει. Right. Γιατί ο φίλο μα είπε, μην βγείτε έξω. Τα σκυλιά είναι λίγο επικίνδυνα. Ποιο είπε. Ο φίλο μα. Ποιο φίλο. Την άλλη φορά, ξέρει εσύ. Ποια σκυλιά είναι δεμένα. Όχι, τα σκυλιά είναι λίγο επικίνδυνα. Ποια τα σκυλιά, μια χαρά τα σκυλιά. Τα σκυλιά που είχε έξω. Ναι. Που ήθελα να βγω έξω. Ναι. Γιατί σε βλέπω να σε αμολάει στην αυλή με τα σκυλιά. Σιγά, μη. Εντάξει. Μη. Γιατί στου τυφώνε δίνονται γυναικεία ονόματα. Στους γιατί έρχονται γιατί... θερμοί και υγροί και φεύγουν με σπίτια και αυτοκίνητα. Ωραίο. Έξυπνο. Ωραίο. Αυτό είναι χιούμορ. Έξυπνο. Καθόλου υβριστικό. Ωραίο. Έξυπνο. Ωραίο. Ωραίο. Αυτά μου αρέσουν, βέβαια. Τι να μην πω ότι είναι έξυπνο. Μπράβο, Γρηγόρη. Μπράβο. Έχει και ο Μπίση βαρ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 βα� είναι. Τη Αγία εγκυμονούσα είναι. Σαν έγκυο έχει γίνει ο Μπίσεσβα. Βάλτε το λίγο δίαιτα να κάνει. Δεν μπορεί να πάρει τα πόδια του. Αυτό ο τεχνηταρά, ο παίχταρο, του χρόνου δεν μπορεί να πάρει τα πόδια του. Αδυνατήστε τον. Α πιάσει κανένα Ιούλιο και πλακωθεί στα ουίσκι, κάηκε του χρόνου με τον Μπίσεσβα. Αλήθεια λέει, παίρνουν πόσα ηρεμιστικά παίρνει την ημέρα για να τη βγάζει μαζί του. Δεν αντέχω λέει. Ποιο είναι αυτό που το λέει. Ο φίλο μου. Φίλο, πώ τον είναι το φίλο. Της Κακομοίρας με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα τη συνοικία μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι παίρνεις την προστόπιση πριστέρα μου, τσοπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, τόπι της...
απόγευμα. Μετρόπολη 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ σε 95,5 της Κακομήρας. Με τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση στον ήχο, τον Θανάση Καλαμπάκα στο production, τη Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, του Κωστή Ραπτόπουλο και το Γρηγόρη Κόκκινο στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Σημαντικά και ενδιαφέροντα, με πάρα πολλά σημαντικά και ενδιαφέροντα, με την κλήρωση του κυπέλου να διεξάγεται νωρίτερα και να μην έχουμε σύγκρουση ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Άρα αν κυλήσουν ομαλά τα πράγματα, μπορεί να δούμε και πάλι ΠΑΟΚ ΑΕΚ τελικό ή ΑΕΚ ΠΑΟΚ τελικό κυπέλου Ελλάδος. Δεν πέσανε μεταξύ τους. Ευτυχώς. Έπεσε ο ΠΑΟΚ με τον Αστέρα Τρίπολης και η Λαμία με την ΑΕΚ. Για να περάσει και η ΑΕΚ, γιατί με τον Αστέρα Τρίπολης, αυτό που είπα εγώ το πρωί. Μπράβο. Καλά κάνανε και κάναν την κλήρωση έτσι. Μπράβο τους ανθρώπους. Μπράβο. Καλά κάνανε. Έτυχε. Ρε. Όχι, δεν είναι. Φυσικά δεν είναι. Φυσικά. Αλλά καλά κάνανε. Πέτυχε όμως το σωστό. Τι θα πάρεις τώρα, με συγχωρείς τώρα. Πάω ΚΑΕΚ. Τώρα η ΑΕΚ άμα παίξει με τη Λαμία, εντάξει φιλαράκι είναι εκεί. Μπορεί να κάνει τη Λαμία, ας πούμε, λίγο jogging να περάσει. Γιατί αν έπαιζε ΑΕΚ Τρίπολη. Πιθανολογώ ότι μπορεί να περνούσε και η Τρίπολη σε διπλούς αγώνες. Έτσι όπως είναι άκυπος. Ο ΠΑΟΚ με όποιον και αν έπαιζε από Λαμία και με. Πώς το λένε, Τρίπολη δεν τον φοβόμουν. Την ΑΕΚ τη φοβόμουν με την Τρίπολη. Οπότε είναι όλα καλά. Μια χαρά. Ήρθε ο τελικός ΠΑΟΚ ΑΕΚ να πάμε κάτω στην Αθήνα 18 του μηνός. 11 είναι 18. 11 Μαΐου, ωραία μέρα. Απρίλιο είναι οι αγώνες. Απρίλιο είναι. Ναι. Απρίλιο. Τελικός, και Απρίλιο είναι. Τελικός μοιάζει αγώνες. Τι Απρίλιο είναι αγώνες. Θα δούμε γιατί. Τι Απρίλιο βρει είναι αγώνες. Περίμενε κανείς. Τι. Περίμενε κανείς τον Ολυμπιακό να αποκλειστεί. Βράσει τον Ολυμπιακό, περιμένει αγώνες. Πάω κάκινο τελικός. Θα περάσει από τη Λαμία η ΑΕΚ. Φίλοι είναι. Ο ΠΑΟΚ την Τρίπολη την έχει στο χέρι. Πιο μεγάλη ομάδα είναι. Δεν πρόκειται να γίνει κανένα στραβό. 11 του Μαΐου που είναι μια πολύ ωραία μέρα και ωραία ημερομηνία. Θα πάμε να πούμε. Να δούμε το ΠΑΟΚ ΑΕΚ τρίτη φορά. Εσύ θα κάτσεις εδώ, στις ταβέρνες, θα πιείς τα ουισκάκια σου, θα πάω με τον Μπόκο Λόκο. Τρίτη φορά, 3-3. Πάμε το Ζαέρι με την αμαξάρα που έχει εκεί, Λασέτη να πούμε, Νταϊγού. Κατάλαβες. Να μην ξοδεύεις και βενζίνη. Χωρίστε. Να μην ξοδεύεις και. Θα πάω για δουλειά και να ξοδέψω. Σε δύο μέσα θα πάω να μιλήσω. Ξέρω. Άντε.
Άντε, μπράβο, λοιπόν. Μπράβο, μπράβο στους ανθρώπους που βγάλαν αυτή την κλήρωση. Μπράβο, μπράβο. Παρακάτω. Μπράβο, ε. Φυσικά μπράβο. Είχα προτρέψει εγώ. Θα βγάλετε Τρίπολη ΑΕΚ, Τρίπολη ΠΑΟΚ και ΑΕΚ Λαμία. Και εξήγησα και το λόγο. Γιατί για να γίνει τελικός ΠΑΟΚ ΑΕΚ σίγουρα πρέπει να παίξει ΑΕΚ με τη Λαμία. Γιατί η ΑΕΚ αν παίξει, ξέρω εγώ, με άλλη ομάδα, μπορεί να μην περάσει. Μπορεί και να περάσει. Παρακάτω, λέγει. Σ' ακούω. Καταρχήν να ζητήσω συγγνώμη από τον κόσμο γιατί χτες γίναμε ρόμπες ξεκουμπωτές με τα προγνωστικά τα οποία δώσαμε. Εντάξει, μπορεί, τι έγινε. Εντάξει, δεν οφείλω. Θε τώρα να κάνει εσύ. Να βγαίνουμε να κουμπούμε. Στο Europa League προγνωστικά τώρα. Εντάξει, δώσαμε και εκτό. Έτσι όπω παίζει ο Κατσινάκο στα σκυλιά και κορομάει τον Ρωσικό. Δεν με ενδιαφέρει. 90% που δεν. Καλά κάνει το παιδί. Καλά κάνει το παιδί. Γερό να είναι να πιάνει ένα κονομάει. Μα ένα κονομάει και. Αυτή βρε παιδί μου, αυτό είναι ο κονομάει. Ένα κονομάει και γύρω-γύρω που παίρνουν μέσα στο site. Εντάξει. Γρηγόρη, αν πήγαινε με τελικό ΑΕΚ ΠΑΟΚ, θα πεζόντουσαν τα μάτια στην έδρα του καθενός με τον κόσμο. Τώρα, αν πάνε τελικό, πόσο δίνει ότι θα γίνει χαζομάρα στο ΟΑΚΑ, ούτε 0-5. 1-0-5 λέει. Εγώ λέω ότι είναι στο χέρι της διοργανώτρια και της αστυνομίας. Τι πράγμα λέει. Του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως να κάνει ένα τελικό χωρίς να γίνει το παραμικρό. Άσε να την πολιτεία ησυχία, έχει άλλα θέματα να λύσει η πολιτεία. Εκλογές έρχονται. Άσε να έχουμε ησυχία τώρα. Θα πάνε 7.000 παοξίδες και 7.000 αεξίδες, 10, 11. Ξέρεις ποιοι είναι χαρούμενοι σήμερα. Ποιοι είναι χαρούμενοι σήμερα. Ποιοι είναι. Η ΟΤΕ TV και η Αριανή. Ποιοι είναι χαρούμενοι σήμερα. Η ΟΤΕ TV και η Αριανή. Η Αριανή σου λέει, άμα παίζανε κανένα πάοκ Λαμία, κανένα πάοκ Τρίπολη, θα κατεβαίνανε οι κανίβαλοι με τα μάξια. Πάρω ντάμπλ. Μπορεί να κατεβαίνουν και 30.000. Απίθανο είναι δηλαδή να κατεβαίνουν. Να χαλούσε δηλαδή το ρεκόρ. Θα του χαλούσε το ρεκόρ. Ναι. Τώρα πώ θα του χαλάσει το ρεκόρ. Έχει ένα δίκιο. Βέβαια τι. Έχει ένα δίκιο. Έχεις ένα δίκιο. Και ο Τέτι Βί σου λέει τι έγινε τώρα. Έχεις να κάνουμε ένα τώρα δίκιο. Τελικό κυπέλου και να έχουμε 0 έσοδα. Ακροαματικότητα 0. Πώ το σκέφτεται να πούμε. Λέω ψέματα. Όχι. Ναι, λοιπόν. Καθόλου. Λοιπόν, θε να μιλήσουμε λίγο για Ηρακλή. Όχι. Έχω λόγο. Τι έχεις? Έχω λόγο. Να μιλήσουμε για Ηρακλή. Ναι. Κλείσω το ραδιόφωνο και πάγει στη θάλασσα. Πάνε να φάνε ψάρια. Γιατί κάποιοι μπορεί να χαίρονται. Τι να ακούσουμε για Ηρακλή. Υπάρχει, λέει, κίνδυνο ο Ηρακλή απειλείται με αφαίρεση 3 βαθμών. Να τον αφαιρέσουν, άμα χρωστάει λεφτά. Δεν χρωστάει. Δεν είναι το θέμα να χρωστάει. Γιατί να τον αφαιρέσουν. Ο Ηρακλή τώρα, ναι. Οι ομάδες. Για ποιο λόγο. Θα σου πω. Ναι, για πες. Οι ομάδες όλες κάνουν τους φακέλους για την αδειοδότηση. Σωστά. Ναι. Λοιπόν, για να πάρει αδειοδότηση πρέπει να καταθέσει και μία εγγυητική. Ο Ηρακλής δεν μπορεί να εκδώσει εγγυητική. Γιατί δεν μπορεί? Όσο δεν περνάει η περιβόητη τροπολογία. Δεν θα περάσει η τροπολογία γιατί ο Ιβάν Σαββίδης βρίσατε τη μαμά του. Θα περάσει η τροπολογία. Να μην βρίζετε μάνες, να είστε θα καλοί άνθρωποι. Θα περάσει η τροπολογία. Ναι, αλλά. Θα περάσει η τροπολογία. Ναι, ναι. Το θέμα δεν περνάει. Αργεί. Ναι. Λοιπόν. Ένα. Πότε θα περάσει? Δεν ξέρω. Το καλοκαίρι. Πάντως δεν πέρασε τώρα. Ναι. Αργεί επίτηδες. Ωραία. Λέω εγώ. Δεν τη δίνουν την πρέπουσα σημασία. Τι πρέπουσα σημασία. Τάβαλες με τον ΠΑΟΚ του Σαββίδη, έβρισες τη μαμά του Σαββίδη, καθάρισες. Τώρα τι ψάχνετε να βρείτε. Καθάρισες. Στο λέω Ραπτόπουλος αυτό. Στο έχει πει ένα χρόνο πριν. Ζητήσατε συγγνώμη. Εγώ άμα βρίσω ζητάω συγγνώμη. Λέω ξέφυγα. Ζητώ συγγνώμη, μου φύγε. Τι να κάνουμε δηλαδή τώρα. Θα με σκοτώσετε. Θεμητό. Βάλτε με πρόστιμο, βάλτε με ξέρω εγώ, φυλακή, ρίξτε με ένα μήνα έξω. Κάντε με κάτι. Απ' τώρα ζητάω συγγνώμη. Εσείς ζητήσατε συγγνώμη. Δεν ζητήσατε συγγνώμη. Είμαστε εμείς. Η Ηρακλήδης, η θύρα 10. Ζήτησε συγγνώμη. Πάει η Ηρακλής, ζήτησε συγγνώμη. Πού να ζητήσει συγγνώμη. Τα γήπεδα είναι εκκλησία. Βράσε τα γήπεδα εκκλησία. Γιατί η κοινωνία είναι εκκλησία. Όχι. Ο αδύνατος την τρώει. Οπότε, εντάξει. Ο αδύνατος την τρώει. Μην κελαϊδάς. Δεν κελαϊδάω αφού είμαι αδύνατος, θα τη φάω. Ρε φίλε. Είσαι αδύνατος. Κάποτε. Άντε πάλι. Στα γήπεδα. Βρίζανε τα πάντα. Πρέπει να πάρει. Θεού, δαίμονες, νεκρούς, ζωντανούς, ό,τι μπορεί να φανταστεί. Βρίζανε, ναι. Μπήκε μετά ο νόμος. Όχι. Ναι. Τι. Όταν άρχισαν να έχουν απώλειες όλες οι ομάδες από ανθρώπινες ζωές, σταμάτησε να βρει. Έπρεπε να πάω στο διάλειμμα να φάω. Τι κάθομαι μαζί του. Δεν πας. Τι να πάω κάτσω μαζί σου, να πω για τον Ηρακλή. Να αναλύσω 20 λεπτά κάτι το οποίο αναλύεται σε 10 δευτερόλεπτα. Δεν σε γουστάρει ο ΠΑΟΚ του Σαββίδη. Πήγανε τον ίδιο. Από τη διοίκηση του Ηρακλή, όταν κάνανε τη συνέντευξη τύπου την προηγούμενη Παρασκευή, είπαν τίποτα για την εγγυητική. Με νοιάζει εμένα, ρε Γρηγόρη. Νοιάζει εμένα. Νοιάζει εσένα. Όταν κάνουμε ρεπορτάζ, θα πάρει τώρα με τον Κουτούλα διαιτητή. Θα φας δύο σφαγές, επόπτης. Δύο goal of sight θα φας, δύο goal of sight θα σε σφυρίξουνε. Καθάρισες, το λέω εγώ. Πέφτεις και κατηγορία, διαλύεσαι. Ρε φίλε. Τι ρε φίλε. Έχω κάποιες απορίες. Τι απορίες έχεις. Ήρθε το καλοκαίρι. Βρήσατε τη μανούλα του ανθρώπου. Βγάλατε πάνω στα ρώσικα.
σκοτώσατε τον άλλον, τον άνθρωπο εκεί πέρα, τον Παοξή. Τον πάτησαν τα μάξια, τον πλακώσατε στο ξύλο. Για αυτά τα δύο πράγματα ο Πάοκ του Σαββίδη σα διαλύει. Κι άλλο θες, δηλαδή, τι άλλο να σε πω. Ψάχνει τώρα να βρει τη λεπτομέρεια, πέρασε η τροπολογία, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ρε με τον Πάοκ. Δεν πρέπει να λέω ότι συμβαίνει. Τι να συμβαίνει, το είπα εγώ σε πρέπει να, πρέπει να το κάνω ολόκληρο ταξίδι δηλαδή. Αφού μπορώ να πάω από έναν δρόμο. Αυτό ίσιο. Που κάνω ταξίδι. Ταξίδι ολόκληρο. Όχι, δεν ταξίδι. Έχω και σάκους πάνω στην τσάντα μου. Αυτό είναι, αυτό είναι η αλήθεια. Ποια αλήθεια. Η αλήθεια λέει λοιπόν. Τι λέει αλήθεια. Ότι η τροπολογία δεν πέρασε ως γιατί όπλα. Δεν πέρασε. Αυτό είναι ένα καλό ερώτημα. Ποιο θα καλά με το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό ο ΠΑΟΚ. Αυτό είναι ένα καλό ερώτημα. Δεύτερον. Τελείωνε. Γιατί ο κύριο Θανάση Παπαδόπουλο. Ποιο είναι ο Θανάση Παπαδόπουλο. Ο Τόμ Παπαδόπουλο. Ο μεγαλομέτωπο. Θέλει εδώ σύμμαχο τον κύριο Θοδωρίδη. Ναι, γιατί έχει λεφτά. Ο οποίο κύριο Θοδωρίδη βάζει χρήματα. Για ποιο λόγο βάζει χρήματα. Γιατί δεν έχει λεφτά, δεν στο παγώ. Για ποιο λόγο βάζει χρήματα. Ποιο, δηλαδή είναι φιλάνθρωπος, αγαπάει τόσο πολύ τον Ηρακλή. Τι ομάδα ήταν μπορεί μικρός. Μπορεί να είναι ο μικρός το γιος. Όχι, τι ομάδα ήταν μικρός. Τι με νοιάζει εμένα. Τι ρωτάω ρε φίλο. Όταν βλέπω μια κατάσταση η οποία βαλτώνει. Βαλτώνει. Και όταν βλέπω ότι έρχεται το χειρότερο. Οφείλω να ενημερώσω τον κόσμο. Τι και να ενημερώσει τον κόσμο. Ο κόσμος, άμα ζητούσατε μια συγγνώμη, θα πέφτατε στα μαλακά. Ενημερώνω τον κόσμο για το τι συμβαίνει. Άντε πάλι. Βρε δηλαδή, τωρινό αυτά και... που λέω δεν ισχύουν. Άντε πάλι τα ίδια. Βρε τη ουσία ποια είναι. Ο Κοσμάκης οδηγάει στα αυτοκίνητα, πάει τρώει το μεσημέρι. Ναι. Κυνηγάει ο Πάοκ τον Ηρακλή, δεν σε γουστάρει. Ναι. Έβρισε τη μάνα στα αυτά εσύ τα λες. Εγώ τα λέω, ναι. Εγώ Σαραπτόπουλος τα λέω. Λοιπόν, έβρισε τη μάνα του ανθρώπου. Στα ρώσικα. Με πανό. Mm. Αυτό είναι προσβολή. Κοιτάξτε να δεις. Οι Ρώσοι σε αυτά τα πράγματα στο θέμα οικογένειας είναι πολύ αυστηροί. Να έχεις υπόψη σου. Λοιπόν, του βρίσατε τη μάνα. Το γνωρίζω. Πήγε ο Γιώργος, στον παπά του λέει: βρίζουν τη γιαγιά μου. Πάνε οι παοξίδες, λένε, μας κάνουν μπούκες και τέτοια, σκοτώσαν το παιδί. Λοιπόν, αυτές τις μαγκές θα τις πληρώσετε γιατί δεν έχετε κανένα παράγοντα μεγάλο. Δεν έχετε κόσμο από πίσω να ψηφίζει. Κόσμο έχουμε. Πούτες ο κόσμος. Βγάζετε δημοτικό σύμβουλο στην Τριανδρία. Ούτε δημοτικό έχουμε σύμβουλο. Βγάλει δημάρχους ούτε μπορεί. Δημοτικό σύμβουλο στην Τριανδρία βγάζετε. Ας τι κάνατε πριν 30 χρόνια. Και τώρα ακόμη. Ναι. Ούτε δημοτικό σύμβουλο και στην Τριανδρία. Και τώρα ακόμη. Άκου τώρα από το όπλο τι σου λέει τώρα. Από εκεί και πέρα. Εσύ μη μηδενίζεις. Δεν μηδενίζω. Τη δυναμική. Β' εθνική είσαι και πας για γάμα. Τι να σε μηδενίσω. Μηδέν εισιτήρια διαρκείας έχεις. Τι να σε μηδενίσω. Το μηδέν κοντέρ τι να το κάνω εγώ. Μείον μηδέν. Μείον είσαι. Δεν θεωρώ τα 1500 διαρκείας ποσότητα, αλλά μην κάνεις τα μηδέν. Ποια 1500 διαρκείας. Κάτω από 800 άτομα στο γήπεδο έχετε. Ποιος πληρώνει εισιτήριο. Άστο κόκκινε. Άστο. Ο Ρώσος σε ρίχνει. Σου στέλνει και τον Κοτούλα ο άλλος από την διαιτησία. Ναι. Λοιπόν, καθάρισες. Η Αυλονίτη, τώρα Αυλονίτη, ο Σταυρίδης, ο Παπαγιανόπουλος και ο Μίμης ο Φωτόπουλος που είναι στην εξουσία. Λοιπόν, δηλαδή, συγγνώμη, τα έχει καλά με τον άλλο. Όταν παίρνουν τηλέφωνο και ρωτάνε, ναι, για πες. Να μην ενημερώνω εγώ, να μην λέω τον κόσμο τι παιδιά. Τι να ενημερώσεις. Κοιτάξτε να δείτε, τι συμβαίνει αυτό, αυτό και αυτό. Ναι, πες τους. Βρήσαμε τον Σαββίδη, πλακώσαμε μπορεί... τον άλλον που ήταν εκεί πέρα στην Μπούκα, το σκοτώθηκε ο άνθρωπος, για αυτούς τους δύο λόγους πέφτουμε. Είμαστε αδύνατοι τελείως. Πάμε σε άλλα θέματα. Το κάνουμε τώρα η Βέλα στο δεξί να πούμε, με Αλέξανδρο Σταύρου και Μαριάλα του Μασάτου, Σιγηρία, θα το κάνουμε τώρα. Γρηγόρη, γιατί τον αφήνεις και λέει τέτοιες βλακίες στον αέρα. Δεν μπορώ να τον απαγορεύσω να πει τη γνώμη. Αυτός που λέω ότι λέω βλακίες στον αέρα. Ο Κυριάκος. Ναι. Τι είπα ψέματα. Ηρακλειδέας. Αυτά που λες λέω είναι βλακή. 1,5 χρόνο τα λέω, Κυριάκο. Ήρθε το πλήρωμα του χρόνου. Ετοίμασε φέρετρο, πάνε στον Μπαμπούλα, νεκροφόρα Mercedes 350 diesel, να πας στα τμήματα της Θέρμης. Στη Θέρμη ανήκει ο Ηρακλής. Εκεί που θα πάμε κι εμείς σε λίγα χρόνια. Καλησπέρα από σύνδεμο φίλων Καζαμπάκα. Άντε, αφού σου ψήφισα. Ρε Ραπτόπουλο, πάω και ο Σαββίδης φταίει που ο Ηρακλής έχει να δει σωστή διοίκηση από την εποχή του Νόε. Και τους κοροϊδεύουν όλοι. Όχι βρε. Ο Πάοκ φταίει που η διοίκηση του Ηρακλή γύρισε και είπε ότι για το κακό που συμβαίνει στον Ηρακλή φταίνει οι δημοσιογράφοι. Κάνει σαν τους Αριανούς που λένε ότι μας δίνει ο Τσίπρας στο πρωτάθλημα. Εγώ ξέρω ότι πήγαν και είπαν το Σαββίδη κάποιοι φίλοι μου που του είπαμε αυτό με το παιδάκι, δεν θυμάμαι το όνομά του, τον Κύπριο, καθάρισε τους. Έχει μαζευτεί όλοι οι οργανωμένοι του Ηρακλή στα τμήματα. Ένα αυτό. Έχουμε φωτογραφία. Αστυνομικό, ο οποίος είναι στη φρουρά του κυρίου Σαββίδη, ο οποίος τσαλαβουτάει Ηρακλειδής μέσα στο Καφτατζόγλιο. Δεν την γλιτώνεις. Στο λέω, ζήτα συγγνώμη. Δεν θες να ζητήσεις συγγνώμη. Κακό του κεφαλιού σου. Εγώ όταν σφάλω, καλός στραβός, τι είμαι, ξέρω εγώ, το ξέρω τι είμαι, στραβός πολλές φορές, λέω έσφαλα. Ναι. Έκανα λάθος, συγγνώμη. Έβρισα, τσακώθηκα, ξέρω κτλ. Ωραία. Πέστε το εσείς, το είπατε. Όχι, δεν το είπατε. Τράβα γάμα εθνική τώρα και ψάξε να βρει την αυλονή του την κυρία, τη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Πού προκύπτει, λέει, το Θανάση. Τι Θανάση. Θωμάς είναι το Τόμ. Συμφωνώ. Έτσι μας το συζητήσανε. Τι Θωμάς.
Λέει ο φίλος, ναι, και συνάδελφος. Ποιος συνάδελφος είναι? Ένα συνάδελφο από την Αθήνα. Δεν θέλω να πω ότι επίθετο. Συνάδελφο, μιλά από την Αθήνα με συνάδελφο. Φέβαια. Σε μετά το λιτόχωρο δεν ξέρει άνθρωπο. Εντάξει, ναι, πες ότι δεν ξέρω άνθρωπο. Έχει άνθρωπο στην Αθήνα αυτό. Λοιπόν. Λέει, πάμε πώς, στην Αθήνα. Πώς θα μα δουν στον δρόμο, θα πούνε από πού κατέβηκαν αυτοί. Από πού κατέβηκαν, από ποιο βουνό κατέβηκαν. Το είναι χιούμορ τώρα. Χιούμορ είναι τι είναι. Έχει λέει συνάδελφο στην Αθήνα και μιλάει μαζί του. Πρέπει να πα στο λιτόχωρο, θα σε πούνε ρε φίλε, εσύ χοντρώσει από πού κατέβηκε. Τι μούτρα είναι αυτά. Στο λιτόχωρο να πα. Στην Αθήνα λέει. Το φωτομοντέλο του. Έλα. Λέγε, η επιτομή της Ασχήνιας, ναι, 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 είπε με ένα χοντρό. Ναι. Τι να πω τώρα. Ναι, ναι, χοντροκόκαλε. Αυτό θα χοντροκόκαλο. Χοντροκόκαλος. Α, τώρα έγινε χοντροκόκαλος. Βαρικόκαλο είναι. Ναι. Άμα θέλουν να τον πούνε ότι έχει πολλά. Όταν πέφτεις κάτω και στραμπουλάς τα πόδια και πέφτεις κάτω, βαριάνε τα κόκαλα. Δεν έχω σπάσει ακόμα, ναι, χτύπαξε. Τι δεν έχει σπάσει, με ένα σαμάρι δεν γεμνούσες πριν από 7 χρόνια. Πήγες να κάνεις εκεί τον έξυπνο στους εργάτες να βιδώσεις. Εμβοήθησα. Δεν έκανε τον έξυπνο. Τι έκανες εκεί. Να λες την αλήθεια όπως έγινε. Τι δουλειά έχεις εσύ να πεις? Έβαζε εκεί ένα κλιματιστικό ο Αντώνης ο Κλαδάς. Έχεις βάλει ποτέ σε κλιματιστικό εκεί? Όχι. Εσύ τι πιέζεις κάνεις τον έξω? Και έβλεπα την εξωτερική μονάδα, ναι, να στέκεται σε ένα πεζούλι να πάει να την κρεμάσει μόνος του. Ναι. Και τον λέω αδερφέ, ναι, δεν θέλει πολύ να φύγεις πίσω. Κάποιος να σε κρατάει. Πήγαινε να τον κρατήσει ο κόκκινος. Αλλά έπεισε μόνος του κόκκινος κάτω. Δεν να πάει στην ευχή σου. Λες ψέματα. Και μετά με λέει ο Αντώνης. Του είπε Αντώνης. Τώρα που θα ανέβεις, ναι, έχει το νου σου εδώ στο πρεβάζι, αυτό το ξύλινο, ναι, δεν πατάει καλά, φεύγει. Και αυτός ανέξυπνος που είναι, πάτησε πάνω στο πρεβάζι. Όχι ρε φίλε, κρατούσαμε, είναι, πιάσε να ζυγείς μια εξωτερική μονάδα. Τι δουλειά έχεις, πόσο είναι, ρε κόκκινε, πόσο βαριά τι είναι. Τι δουλειά έχεις εσύ να κάνεις χειρονακτική εργασία, βρε αδερφέ. Έχω κάνει και τι να κάνεις τώρα, με αυτό το σώμα πήγε να κάνει το περβάζι. Άσε τώρα, πάμε στα θέματα. Πήγε το περβάζι. Έκανε στο μάγκα με ένα λάστιχο ότι δεν μπορεί να το σηκώσει και εγώ το έκανα πλάκα. Το φόρεσε και κολλάζω. Τι λάστιχο σηκώσει? Γυμνάζεται, είναι γυμνασμένος. Δεν είπα ρε φίλε, εγώ, ναι, δεν το έπαιξα ποτέ ούτε Νταΐς, μη. Ούτε ο Δέρνο όπως κόκκινε, εσύ, μη κόκκινε, μη. Ούτε ο Μποξέ, μη ρε μου, μη. Ούτε ο Αρσιβαρίστα. Μη ρε αγόρι μου. Εσύ έκανες τον Αρσιβαρίστα. Άρα τα φρένα πάλι τα... Έκανε τον Αρσιβαρίστα, έπαθα αυγενικό. Κάνει τον Μποξέρ, είναι η χαρά του ξύλου, όποιος που θέλει να δει κόσμο στο γυμναστήριο, πώς θα λένε το... Δεν χρειαζόμαστε διαφήμιση, γιατί λέει ο δάσκαλος, άστο αυτό το κρύο λέει. Πήγε και είπε ο άλλος άλλα πράγματα και είπε λέει τέρμα η διαφήμιση. Άσε τα έχει μαζεμένο ο δάσκαλος. Εμένα? Όχι εμένα. Και δεν παίρνει να μου το πει. Τι να σε πάρει? Άμα έχει ανάγκη λέει παίρνει τηλέφωνο, άμα δεν έχει ανάγκη δεν με παίρνει τηλέφωνο. Έτσι με λέει ο δάσκαλος. Αν έχω ανάγκη. Ναι. Έτσι με είπε. Εγώ δεν νομίζω να είπε τέτοιο πράγμα. Εγώ σου λέω το είπε. Εγώ έτσι δεν, είπε, δεν νομίζω. Συμφροντολόγο λέει είναι από τα λόγια δικά σου. Έτσι με είπε ο δάσκαλο. Δεν νομίζω. Τέλο πάντων. Ναι, νομίζω. Πού έμεινε η κουβέντα τώρα που την πήγες από τον άλλο δρόμο? Λοιπόν, πού έμεινε? Λέω λοιπόν ότι ο κόσμος οφείλει, ναι, να ενημερώνεται. Ενημερώθηκε. Να του λέμε τα πάω, πάντα. Θα λέτε και θα κλαίτε. Οι φίλοι του Ηρακλή. Γι' αυτό λοιπόν, ναι, γι' αυτό λέω λοιπόν και τον κόσμο, ναι, ναι, ότι να γνωρίζετε ότι, ναι, δεν μπορεί να βγάλει εγγυητική. Άρα δεν μπορεί να πάρει αδειοδότηση. Αυτό ποιο παιδάκι είναι? Άρα το τέλος είναι κοντά. Ωραία, αυτό το παιδάκι ποιο είναι? Δεν γνωρίζω. Ο Γιαννούλης είναι αυτός? Όχι, ρε. Ο Γιαννούλης είναι. Ναι. Ο Γιαννούλης είναι. Δεν το ταΐζετε λίγο κρέας αυτό το παιδάκι? Λίγο πριζόλα, λίγο καμιά σπάλα. Πώς είναι έτσι αυτό το παιδάκι? Πείτε ποιος θα... Άμα έρθει αρρώστια δηλαδή στη Θεσσαλονίκη, αυτό θα πάρει πρώτο να πούμε. Φάει την γλώσσα σου. Μα τι είναι αυτό τώρα, τι είναι? Πείτε ποιος νομίζει ότι θα πάρει το κύπελο και γιατί, ας περάσουνε πρώτο τελικό και βλέπουμε. Θα περάσουνε. Η ΑΕΚ θα το πάρει. Φαλακρέρι τις βλακίες αλλού. Επανέρχεται ο Κυριάκος. Ναι. Εντάξει. Το παρατράβηξε λέει. Για ποιο πράγμα? Για τον Ηρακλή. Για τον Ηρακλή. Η μεγαλύτερη αλήθεια που έχει υποθεί σε ραδιόφωνο. Βρήσαν τη μητέρα του ανθρώπου. Βρήσαν τη μητέρα του ανθρώπου. Ωραία. Και επειδή οι παοξίδες είναι πάρα πολύ λεπτοί άνθρωποι, εγώ όταν έβρισα προχθές στο ίντερνετ μου λέγανε τι πράγματα είναι αυτά. Έτσι λοιπόν σωστά. Εγώ είπα συγγνώμη όμως. Ενώ Ηρακλήδης δεν είπατε συγγνώμη. Και για το θάνατο του ανθρώπου, του παοξί, και για τις βρισιές με πανό στα ρώσικα. Θα την πληρώσετε την ύφη. Τέλος. Ρε κόκκινε καλά λέει ο Ραπτόπουλος. Ποιος Ηρακλής, 300 είστε λέει και κάνετε και μαγκές. Όλα εδώ πληρώνετε ΠΑΟΚ μέχρι να βγει ο ήλιος από τα Γρεβενά. Συγγνώμη, αλλά και στα Γρεβενά οι σημαίες που κυματίζουν του Ηρακλή. Όλα τα Γρεβενά είναι Ηρακλήδης. Γρηγόρη, πολύ θα ήθελα να γνωρίσω τον πιο τρελό από τους τρελούς. Καλησπέρα από το Αμίντεο. Ποιο είναι τρελό? Σκάβει ο φίλος, στέλνει και φωτογραφία. Ωραίο αυτό. Από ένα ωραία φωτογραφία. Ένα σε σκαφέ και ένα ταμάρι να πούμε. Στη δουλειά. Και τι μας αυτό δεύτε. Πρέπει να είναι μάλλον GCB. 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 Τσιτσιμπίρι. GCB. Τι το τσιτσιμπίρι? Το GCB, ναι, είναι
μικρός εξχαφέας, μικρό εξχαφικό μηχάνημα, το οποίο έχει και αυτό εδώ και την... Τι νοιάζει τώρα τον κόσμο, το GGBT. Εσύ με ρωτάς τι είναι το GGBT. Πάμε παρακάτω. Μάλλον λέω... Αυτό το Γιαννούλη θα τον ταΐζει ο κρέας. Δεν έχει φάει κρέας το παιδί. Δεν γνωρίζω. Όταν έλεγα ότι παίζει καλά στον Ατρόμητο και να τον πάρουν στον ΠΑΟ, καλά θα κάνουν. Και τι κάνω, πώς το με έλεγε τι φίλο και... είναι. Ούτε που το γνώρισε τον άνθρωπο. Δεν το γνώρισε. Όχι, δεν το ξέρω. Φαντάζω τι σούρε έχει κάνει που δεν μπορεί να διακρίνει το εγώ γέννη. Έβλεπα τι καλή μπάλα έπαιζε. Έπαιζε μπάλα, Έπαιζε μπάλα, αλλά μα τρακάρει με 12χρονο θα πέσει κάτω. Δεν τον βλέπει πώ είναι. 30 κιλά άνθρωπο. 30 κιλά άνθρωπο. 30 κιλά είναι τι είναι. Είναι αυτό για να παίξει στόπερ, να πηδήξει κεβαλιά. Αριστερό μπακ να γίνει σέντρα από την άλλη μεριά. Να πηδήξει στα στόπερ, στα θεριά εκεί. Ρώτα όλους τους ανθρώπους που γνωρίζεις από το ποδόσφαιρο. Μάλιστα. Τι γνώμη έχουν για τον ποδοσφαιριστή. Για τον. Για τον ποδοσφαιριστή. Τι γνώμη έχουν. Κάνε μια κουβέντα. Τεχνίτης, καλό πόδι, ωραία πάσα, γλυκό πόδι. Όλη τη γραμμή μπορεί να παίξει και αριστερά και δεξιά. Στα δεξιά. Ρε. Ποια δεξιά θα παίξει. Μα να πω το πόδι. Δεν μαρκάρει όπως πρέπει στο ένας μέναν. Μπορεί ο Τσιλούλης να τον κάνει κουτό. Μπορεί ο Ιγέντε, πώς το λένε αυτό του Ολυμπιακού, ο Παρντέντε, πώς το λένε να το κάνει κουτό. Και άμα πηδήξει κεβαλιά με αυτό το σώμα, με κάνα γορίλα σαν το Βαρέλα, μπορεί να του έρθει καμιά ημόπτηση. Τι να κάνει αυτό το σώμα για να παίξει μπάλα είναι. Γρηγόρη, παίξε στοίχημα το σπίτι σου για κυπελούχο τον Μπάουκ. Είπε ο Ράπου θα το πάρει η ΑΕΚ. Ναι. Του έσκησε του αεξίδε. Ναι. Μήπως έχει καμιά συγγένεια με τον Μητσοράκη για ρώτον. Και το Μητσοράκη τον έφαγε, ρε φίλε. Τι μου λες τώρα. Τι μου λες τώρα αυτό το πράγμα που έχει δεν υπάρχει. Πώς τον έφαγα τον Μητσοτάκη, Γρηγόρη. Τον έφαγε. Τον μνημόνευσε μια δύο φορέ. Νεότατο πέθανε. 99 χρονών. Νεότατο. Τόσο πολύ πήγε. Νεότατο έφυγε. 99 χρονών. Τον έφαγα εγώ. Πάμε σε διάλειμμα. Σαν τον Αλέφαντο. Δευτερόλεπτα. Ο Καραπατή λέει είναι λέει άρρωστο. Εντάξει, για 90 χρονών. Άλλη η τρίτη του γυναίκα αυτή λέει τον κάνει τη ζωή πατίνη. Κάσε τρελό, θα το λέω. 90 χρονών είναι λέω. Άντε ρε λέει φύγε από εδώ πέρα. Δεν τον αφήνει λέει να πάει προπόνηση. Τι προπόνηση να πάει του λέω. 90 χρονών. Δεν τον αφήνει λέει να πάει προπόνηση. Πάμε σε διάλειμμα. Λοιπόν, εδώ είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά Στέργιος Πετκανίτσα, τα τηλεφώνια 109 και Μάρκο Μπότσα Γωνία. Πηγαίνετε εκεί αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά Immobilizer ή τηλεφωνείτε στο 85-27-27 αν έχετε πρόβλημα κλειδιά, κλειδαριά ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, οτιδήποτε μπορεί να αφορά κλειδιά ή κλειδαρά στο 85-27-27. Λοιπόν, η κλήρωση. Ναι. Ικανοποίησε πάρα πολύ. Ποιος? Μια μερίδα οπαδών. Ποιους? Ποιους πάει το μυαλό? Του Άρη. Γιατί? Γιατί σου λέει άμα παίξει πάω Λαμία, πάω Τρίπολη. Ελοχεύει ο κίνδυνος μία στο εκατομμύριο. Να θέλουν 30.000 τι μία στο εκατομμύριο. Όχι ρε. Τι άστο το ρεκόρ το θέμα. Το ρεκόρ το θέμα. Ελοχεύει ο κίνδυνος να χαθεί η έξοδος στην Ευρώπη. Ποιος ρε εσύ κόκκινε στο Θεό που πιστεύεις. Δηλαδή ποιος οπαδός, οπαδός όμως θα κάτσει να μετρήσει το οπαδικό του εγώ από την ομάδα του. Να ξέρεις πάντα ότι οι οπαδοί είναι εγωπαθείς και βάζουν πάρα πολλές φορές τον εαυτό τους πάνω από την ομάδα τους. Γι' αυτό το λόγο οι υπόλοιποι που είναι πιο light, είναι πιο φίλαθλοι, να το πω έτσι πιο απλά, αυτοί εδώ δεν τους χωνεύουν. Να ξέρεις ότι οι πιο light, δηλαδή οι απλοί φιλάθλοι, δεν χωνεύουν τους οπαδούς. Θα σου κάνω ένα ερώτημα. Αν εξαιρέσεις τους οπαδούς του ΠΑΟΚ και τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ, που δεν έχουν μεγάλες αποκλίσεις. Σε όλες τις άλλες ομάδες. Τι εννοείς με τις αποκλίσεις? Ιδεών, συμπεριφορών. Δηλαδή, γενικά οι παοξίδες είναι όλοι λίγο οπαδοί. Δηλαδή, εγώ από τους εξιντάριδες που βλέπω εκεί που πηγαίνω και πίνω τον καφέ μου. Είναι πιο φανατικοί εννοείς. Μέχρι τους πιτσιρικάδες έχουν μια κουλτούρα έτσι πάνω κάτω. Δεν υπάρχει χάσμα γενναιών σε αυτό το κομμάτι. Αυτό ναι. Διακρίνω εγώ τώρα. Δηλαδή βλέπεις ότι έχουν την ίδια κουλτούρα πάνω. Ναι, απλά έχουν περισσότερα δηλαδή, κιλά. Είτε ναι. Οπαδός, είτε φίλαθλος, δεν έχει μεγάλη διαφορά. Όχι. Ωραία. Γιατί ένα αυτοί δωμένο. Που ήταν σήμερα, αυτοί που είναι 55, 60, 65, παοξίδες, 45, 50,
υπήρξαν πάρα πολύ φανατικοί και με τα χρόνια. Άλλοι το ρίξαν στο Θεό, άλλοι πάθανε κανένα εμφραγματάκι και ησυχάσανε. Τέλος πάντων, άλλοι είδανε τη ζωή με άλλο μάτι. Και αυτοί οι καινούργοι παοξίδες δεν είναι τόσο φανατικοί όσο ήταν αυτοί. Οπότε υπάρχει μια σύμπτυξη DNA. Έχουν ένα κοινό DNA. Αν τώρα πας. Εδώ μιλάμε για τους οπαδούς του Άρη. Για του ΠΑΟΚ μιλάμε. Περίμενε. Αν πιάσεις τώρα τους φιλάδρους του Άρη, τους φιλάδρους της ΑΕΚ και τους φιλάδρους του Ολυμπιακού, σου λέω για τρεις. Ας πούμε και του Παναθηναϊκού που δεν πολύ ασχολούμαι με αυτούς πάρα πολύ. Τους επιτέθηκα τους προάλλες γιατί χτύπησαν ανάπηρο άνθρωπο. Όπως επιτέθηκα τους Ολυμπιακούς που χτύπησαν κοπέλα. Αν και έμαθα ότι είχε σωστό ρεπορτάζ ότι και η κοπέλα ήταν χούλιγκαν. Αλλά όσο και να είναι η κοπέλα, περιορίστε τις κοπέλες. Μην τις βάζετε αμαλών. Όχι, εγώ δεν ξέρω το ρεπορτάζ. Ορίστε. Δεν ξέρω πώ. Είχαμε το θέμα ήδη κάθε μέρα ένα τέταρτο. Μιλά κάτι θα μάθετε. Εντάξει. Μπουρ. Και εγώ μαθαίνω. Αλλά δεν τα λέω για δικά μου, λέω το πόθωμα ήδη. Δεν κάνω τον έξυπνο. Τέλος πάντων, αν ρωτήσεις τους αεξίδες ποια είναι η θέση σας πια για την original, θα σου πούνε κακά λόγια. Δεν θα σου πω τι λόγια, γιατί κακά λόγια δεν λέμε. Ναι. Εάν θα ρωτήσεις τους φίλους του Ολυμπιακού, ποια είναι η γνώμη σας για τη θύρα 7, καλά λόγια δεν θα σου πούνε. Άμα δεν ρωτήσεις τους φίλους του Ηρακλή, αν βρεις κανένα στον δρόμο που δεν έχει πεθάνει και δεν έχει φύγει από το γήπεδο, τη γνώμη τους για τη θύρα 10, θα σου πούνε τα χειρότερα λόγια. Δεν υπάρχει Ηρακλειδέας να σου πει για τη θύρα 10 καλά λόγια. Και πιθανολογώ, χωρίς να το ξέρω το ρεπορτάζ, γιατί εκεί δεν φτάνουν οι κεραίες μου τόσο πολύ στα οπαδικά, πιθανόν και οι φίλοι του Παναθηναϊκού να μην γουστάρουν πολύ και τη θύρα 13. Στον λοιπόν, Άρη. Στον Άρη. Το Super 3. Όχι, δηλαδή τι? Ο απλός Αριανός δεν γουστάρει το Super 3. Τώρα. Επειδή έχουν αλλάξει τα πράγματα. Τώρα επειδή έχουν αλλάξει τα πράγματα, είναι επιφυλακτικός. Το να είσαι επιφυλακτικός δεν είναι κακό. Ναι. Αν ρωτούσες πριν 5 χρόνια τους Αριανούς τι είναι για το Super 3, θα σου λέγανε η χούντα του Καντάφη, η χούντα του Πινοσέτ. Χειρότερη στην ψυχή θα σου λέγανε από το Στάλιν, το Λένιν και το Χιροχίτο. Θα σου λέγανε αυτοί. Εγώ δεν περιλαμβάνομαι σε αυτό. Εγώ καταγράφω τα γεγονότα να πούμε. Κατάλαβες. Μάλιστα. Ένα σου παδό του Ηρακλή που στέλνει μήνυμα σε δικαιώνει. Σωστότατο λέει. Ναι. Ότι μιλάει σωστά. Ωραία. Αν πει όμω του παοξίδε για τη θύρα 4 ή γενικότερα για του οπαδού, δεν θα σου πούν κακά πράγματα. Ειδικά το τελευταίο διάστημα. Πριν 20 χρόνια που τα σπάγανε, τα κάνανε, τα ράνανε. Τώρα πολιτιστήκανε λίγο, γιατί ήρθε ένας εξευρωπαϊσμός στον ΠΑΟΚ λόγω του Σαββίδη και σου λέει να κάνουμε τις πάπιες, να δούμε πρωτάθλημα, να πάμε σε ένα άλλο σκαλοπάτι. Πάει σε ένα άλλο σκαλοπάτι ο ΠΑΟΞης. Κλείνει η παρένθεση, τι κλείνουν όλα. Για να πάμε στο θέμα το οποίο εκκινήσαμε πριν από λίγη ώρα την εκπομπή, θα σου πω ότι εάν ζητούσατε ένα συγγνώμη από τον Σαββίδη, σαν οικογένεια του Ηρακλή, για τη μάνα. Άσε το κομμάτι του επεισοδίου, ήταν και λίγο τυχερό. Έπεσε ένα ξύλο, πέρασε το αυτοκίνητο, το παιδί. Δεν το ξέρουμε ακριβώς. Ναι, Ηρακλειδής ήσασταν. Μέχρι να γίνει δίκη. Έγινε δίκη, πήγα φυλακή, κοκκινάστο. Έγινε δίκη. Ας κοιμάσαι όρθιος και πληρώνει ξενοδοχείο σε σουίτα εσύ. Πότε έγινε δίκη. Έγινε δίκη, μέσα είναι. Άστο. Πότε έγινε δίκη. Βρέγινε δίκη, άστο. Μην το ψάξει. Έχει ένα μήνα, 1,5-2, δεν θυμάμαι πώς. Έγινε δίκη. Ταυτοποιηθήκαν, ήταν Ηρακλειδής, τελείωσε. Άστο αυτό, να μην το ανακαινίζουμε. Δεν είναι πονάει, δεν χρειάζεται να τα λέμε αυτά τα πράγματα. Όμως. Σου λέω ότι αν ζητούσατε ένα συγγνώμη σαν εταιρεία, σαν οικογένεια, σαν αλφασίγμα, σαν οτιδήποτε, σαν θύρα 10 για το πανό που βγάλετε για το Σαββίδι και τα νομοσχέδια πιστεύω θα περνούσανε και ο Κοτούλας δεν θα ερχόταν να σας κάνει το ημίχρονο τελικό και αν είσαστε και λίγο κι εσείς άνθρωποι νοικοκύριδες, τα 4-3-3, 4-3-2 δεν τα κάνατε. Τα σκορ δηλαδή να αφήνετε τις άμυνες ανοιχτές θέλω να πω. Θα συμμαζεύατε, θα θωρακίζατε την ομάδα κατά κάποιο τρόπο, τροποντινά λέω εγώ, προσέχω. Λέγε, σ' ακούω. Δεν μιλάς, ε. Να πω τι. Ό,τι θες να πεις, τι εγώ σε λέω. Μπορεί να λες ό,τι θέλεις. Ναι, λέω τίποτα ψέματα. Από αυτά που έχω πει 45 λεπτά, το 42 λεπτά, έχω πει τίποτα ψέματα. Αν έλεγες ψέματα, θα σου λέγα ότι λες ψέματα. Τι, μόνο από πίσω, από έξω από το στούντιο, θα λέτε ένας δάκτυλος κοντός, με κοντό νύχι, έβαλε το χέρι του, να πούμε, ένας κοντό δάκτυλος. Αυτά δεν λέτε. Πες τα στον αέρα. Δεν σε κάνει κανείς τίποτα, δεν βρίζεις. Λες αυτά που μαθαίνεις. Δεν βρίζεις. Λες ότι υπάρχει θέμα με τον Ηρακλή γιατί ο ΠΑΟΚ δεν τον γουστάρει. Όπως δεν γούσταρε καθόλου ο κύριος Κόκαλης τον Εθνικό. Βέβαια αυτός για άλλους λόγους. Για πιο εμπορικούς, για πιο επιχειρηματικούς λόγους. Εσείς για άλλους λόγους έχετε την κόντρα. Τελείωσε. Πάμε παρακάτω. Άλλα. Με στέλνει ο Φώτης και μου λέει μέχρι πού θα πάει αυτός ο κατήφορος για τον Ηρακλή. Μέχρι τη Γάμα Εθνική. Τα είπαμε, φίλε. Υπάρχουν υποτίθεται άνθρωποι με λεφτά και, του χρόνου θα παρακαλάτε και δεν μπορεί να βγει εγγυητική. Ναι. Του χρόνου θα παρακαλάτε τον Ανδρώνη να σας δώσει το μάτς, μην πέσει την κατηγορία από τη Γάμα Εθνική στη Δέλτα. Στο λέω εγώ αν το ξέρεις. Έτσι. Και εγώ αν το πω, Παύλο, άμα με ρωτήσει, σώστος.
Κρίμα. Εσύ λοιπόν. Ναι, θα το. Είσαι γενναιόδωρος. Είμαι, ναι, γιατί. Τον αδύνατο τον χτυπάω. Μεγαλόψυχος. Χτυπάω κανένα αδύνατο εγώ από κάτω. Εσείς τι θα σας κάνω. Εσείς είστε αυτοί που είστε. Αυτή είναι αυτό το ρεπορτάζ. Άλλα θέματα. Εσύ δηλαδή επιμένεις. Τι επιμένω. Ότι. Ότι. Τι. Οι οπαδοί του Άρη. Ναι. Όχι ο απλός κόσμος του Άρη. Οι οπαδοί του Άρη. Οι οπαδοί του κάνα νουφ. Κάνα νουφ. Οι φίλαθλοι του Άρη μπορεί να μην έκαναν νουφ γιατί μπορεί να θέλανε να φοβόταν στο ΠΑΟΚ Τρίπολη. Μήπως το πάρει Τρίπολη, λέμε. Μπορεί να φοβόταν. Ο οπαδός είναι εγωπαθής. Βάζει το εγώ πάνω απ' όλα. Ναι. Γενικά η ο ιστορία, οπαδός. Ρε φίλε. Ναι, ιστορία, τι γιατί η ιστορία γράφει. Σου λέει κάνουν αυτοί παραπάνω εισιτήρια από εμάς, να έχουν παραπάνω κόσμο να μας. Τέτοια εκάθοδο που κάναμε. Η ιστορία θα γράψει. Θα μας την ισοφαρίσουν. Επειδή λιδωρεί στους Αργιανούς τώρα. Εγώ. Η ιστορία θα γράψει. Λιδώρησε κανένα Αργιανό. Ναι. Έτσι τα αυτιά τα δικά μου. Μπορεί να είμαι λάθος εγώ. Θέλω να το αφήσω κουφό είναι. Το άλλο. Όχι αυτό. Αυτό το αριστερό. Αυτό είναι καλό. Το, α, από το αριστερό ακούς. Από το αριστερό. Α, για το κάθεσαι από τα δεξιά μου. Εννοεί. Για να μιλάω στο αριστερό αυτή. Όταν... Μα δεν το ξέρω να το. Λοιπόν. Ναι. Εντάξει. Μα το έμαθες. Η ιστορία θα γράψει. Τι θα γράψει. Ότι ο Άρης. Ναι. Ανέβηκε από την Β' Εθνική. Ναι. Και παρά. Παρά. Τα πέτρινα χρόνια που πέρασε. Ναι. Γύρισε μεγάλος και δυνατός. Μεγάλος γύρισε. Ναι. Γιατί θα βγει Ευρώπη. Έχει, δεν βγει Ευρώπη. Γιατί όπως πάει το πράγμα. Φυσικά μου η σωτηρία βγαίνει στην Ευρώπη. Με το πει. Τι μεγάλο είναι αυτό εσύ για πουλούσες τρέλα στους Αργιανούς. Πουλούσα τρέλα. Πουλούσες τρέλα στους Αργιανούς και έλεγες. Σε έστειλα προπονητή. Κοιτάξτε να σωθείτε. Σε έστειλα προπονητή. Έδωσα τα φώτα μου, ναι. Σε έστειλα προπονητή. Τέταρτη μέρα του λέω για ρέλα δεν κάνει. Διώξτε τον. Μα βρίζανε. Εμένα το βρυσίδι που με έχουν ρίξει οι Αργιανοί. Να πάει στα δικαστήρια. Πρέπει να φάνε 300 χρόνια φυλακή. Του λέω τέταρτη μέρα. Αυτό εδώ βρε η ψυχή του βγαίνει. Δεν μπορεί να μιλήσει. Σε έκανε προπόνηση με πασούλες. Έχεις κάνει ποτέ προετοιμασία στη ζωή σου να σου βγαίνουν τα μάτια από την κούραση και να σε λέει προπονητή τρέχα. Έχεις κάνει ποτέ προπόνηση. Εσύ έχεις κάνει. Πού να έχεις κάνει προπόνηση. Πόνη προπόνηση που έχεις κάνει είναι ο αντίχειρας, αυτός είναι ο δείκτης, να πιάνεις το ποτήρι, χλούτς το ίσχυ και μετά άλλο χέρι να βγάζεις. Η δίκη, το, δεν, να έχει, βάζεις... η δίκη δεν έχει γίνει. Με ενημερώνει φίλος δικηγόρος. Δεν έγινε καμία δίκη. Δεν έγινε δίκη. Τη βάλανε μέσα μου. Προφυλακιστέ. Άλλο δίκη και άλλο προφυλακιστέο. Ποιο είναι προφυλακιστέο. Πάω Ηρακλειδέα, δεν είναι. Ρε φίλε, έγινε δίκη. Είναι μέσα. Έγινε δίκη όχι, είναι μέχρι να αποφασίσει ένα δικαστήριο και να πει ναι. Ότι ο Ραπτόπουλος είναι κακός ή καλός ναι. Δεν δικαιούσε να τον χρήζει σε εγκληματία. Δεν τον είπα εγώ ότι είναι εγκληματίας. Είπα ότι τον... Ναι, μέχρι να γίνει η δίκη λοιπόν ναι. Επειδή έλεγες τι έγινε. Δεν έγινε καμία δίκη. Δεν είναι προφυλακιστέ 6 μήνες οι άνθρωποι. Σε ποια χώρα στον κόσμο 6 μήνες που είναι προφυλακιστέος ο άνθρωπος, τον πιάνεις, τον κάνεις δίκη, τον βάζεις, τον βγάζεις. Εδώ ρε υπάρχει προφυλακιστέος ένας Ρώσος. Ο οποίος κατηγορείται πού? Για τα κρυπτονομίσματα στην Ελλάδα. Κρυπτονομίσματα. Και είναι 19 νομίσματα. Τι... Για το bitcoin. Τι κρυπτονομίσματα, τι λέει αυτό. Δεν ξέρεις τι είναι το bitcoin. Όχι, δεν ξέρω τι είναι το bitcoin. Λοιπόν, μάθε τι είναι το bitcoin. Τι τα κρυπτονομίσματα. Ξέρω... Κρυπτονομίσματα. Τι είναι αυτά τα κρυπτονομίσματα. Λοιπόν, αυτός ναι. Υπεξαίρεσε, λένε, 9 δις δολάρια και... από ανθρώπους που είχαν bitcoin. Για τα hacker. Και τον ζητάνε την έκδοσή του η Αμερική, ναι, ναι. Η Ρωσία, η Αγγλία ναι, ναι. Και διάφοροι που χάσαν τόσα χρήματα ναι. Και το ελληνικό κράτος δεν τον εκδίδει για... και λέει η δικηγόρος του για... η οποία είναι και... κορόιδε, ναι, η κυρία Κωνσταντοπούλου, ποια Κωνσταντοπούλου που ήταν στο ΣΦΥΡΙΖΑ υψηλή ναι. Που ήταν πρόεδρος Βουλής η κοπέλα, ναι, ναι. Είναι νομικός. Ωρα, μια και χαρά. Λέει ναι. Έχουν περάσει, έχει παρέλθει το 18μήνο γιατί δεν τον αφήνετε και δεν παίρνει απάντηση. Τι μου λες τώρα. Εσύ γιατί λες. Αν το πω, τρώω φυλακή. Δεν το λέω. Και καλά κάνει. Γιατί δεν τον εκδίδουνε. Τον αγάπησαν. Είναι καλοφτιαγμένος. Πόσα έφαγε αυτός. Εννέα δις. Γιατί να τον αφήσουν. Εγώ αν τον άφηνα. Έλα εδώ. Εγώ αν ήμουν. Εγώ. Πόσα θα πάρω εγώ. Εγώ αν ήμουν. Έλα δώσε τα 1,5 και σηκώ φύγε. Σε βάλω εγώ φυλακή εσένα. Κοροϊδεύει. Θα σου στείλω στη Βενεζουέλα. Έλα σου στείλω εγώ τώρα τον γιατρό του Παπαγεωργόπουλου. Να σε βγάλει εσένα ότι είσαι. Ή, ξέρω εγώ. Να σε βγάλω κουσούρι. Ένα κουσούρι δεν το βρει. Δηλαδή εμείς θα πάμε στο γιατρό. Δεν μας βρει ένα κουσούρι. Εσένα θα σε βρει σίγουρα. 5-6. Κλείνει η παρένθεση. Πολλές παρενθέσεις άνοιξα. Λέγε Γρηγόρη. Σε ακούω εγώ. Θα τον εκδώσουν λέει. Γιατί να τον εκδώσουν. Μα πάνε οι άλλοι. Να δικαστεί αλλού. 9 εκατομμύρια. Εδώ θα δικαστεί. Στη δικιά μας τη χώρα. Να κινείται εδώ πέρα το χρήμα. Ραπτόπουλε, όσο και να προσπαθεί να υποβαθμίζει τον Ηρακλή. Ναι. Δεν θα καταφέρει να εξυψώσει τον Άρη. Ναι, εγώ ήρθα εδώ σήμερα το μεσημέρι με σκοπό και στόχο να υποβαθμίσω τον Ηρακλή με στόχο να εξυψώσω τον Άρη. Θα πάω να μου δώσει ο Καρυπίδης δυο σούπερ μάρκετ Μαρινόπουλος να αναγαπάω τη δραχμή μου. Ρε, αφήστε τις ανοησίες. Πείτε ένα χρόνια πολλά για τον μεγάλο Άγγελο Αναστασιάδη, έγινε 66 σήμερα. Τι έγινε? Αν έχετε γενέθλιά του, χρόνια... 8 Μαρτίου έχετε γενέθλιά του. Χρόνια... χρόνια πολλά και στο Δημήτρη Δοδοξάκη, τον παλιό τερματοφύλακα του Εθνικού που κλείνει τα 60. Έγινε γέρος και ο Δοξάκης.
Γέρος, δοξάκι. 60 ετών νέος είναι, κάνει δύο παιδιά ακόμα. Τι είναι, ρε, γέρος είναι 60 χρόνια. 60 χρόνια κάνει εγγόνια, 65 φεύγεις. Τι είναι, νέος είναι. Τι είναι, λέει, γέρος είναι, λέει. Τι είναι, νέος είναι 60 χρονών. Μα μας τρελάνεις, ρε, κόκκινε. Πάμε παρακάτω. Δηλαδή, δεν βοηθάς κανένα να καταλάβει. Ο Αριανός σήμερα είναι χαρούμενος. Χαρούμενος. Ποιος, ο οπαδός ή ο απλός. Ο απλός δεν τον νοιάζει. Ποιοι είναι πιο πολλοί, οι οπαδοί ή οι απλοί. Στον Άρη, ναι. Οι οπαδοί. Οι οπαδοί είναι πιο πολλοί από τους. Πιο πολλοί είναι, ναι. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι άρεσε και μισό εκατομμύριο κόσμο. Ναι, οι 300.000 είναι Super 3 και 200.000 είναι Αριανοί. Στον Άρη το ξέρεις. Super 3 είναι δηλαδή, πολύ δυνατός. Ισχύει κατά κάποιο τρόπο ό,τι και στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, οι οπαδοί είναι και φύλαθλοι. Απλά υπάρχει μια διαφορά. Και έχει 150 συνδέσμους εδώ, οι άλλοι έχουν έναν. Οπότε είναι διαφορετικά. Αυτό είναι καλό ή κακό. Τι είναι, λέει. Καλό ή κακό. Κακό είναι να υπάρχει ένας. Γιατί. Τι, για να μπορεί να τον ελέγξει καλύτερα. Ο Σαββίδης μπορεί να ελέγξει τους οπαδούς πιο εύκολα από ότι ο Καρυπίδης στο Super 3. Τι, γιατί θέλει μυαλό. Πρέπει να έχει μυαλό στο κεφάλι για να το καταλάβει. Δεν το καταλαβαίνει εσύ. Δεν πρέπει αυτό. Να δίνουμε απαντήσει στον κόσμο. Με ρωτά και σε απαντώ. Μην με ρωτά. Να μην σε απαντά. Γιατί μου επιτίθεσαι, δηλαδή. Δεν σε επιτίθεσαι. Σε έκανα κάτι. Βρε γλυκό αγόρι, σε επιτέθηκα εγώ ποτέ. Οπότε αυτό είναι. Ανακουφισμένοι Αριανοί. Κάνε ένα ουφ και βγήκε 5 μποφόρ κάτω στην Αλκμίνη. Το ουφ που ακούστηκε, σηκώθηκε άνεμο. Ουφ, πού να κατέβουν τώρα 24-25. Γραπτόπουλο, όταν μπορέσει να πει ο κόκκινο μια τίγη με τία τυγάκια, τρεις φορές και γρήγορα, τότε θα μπορέσει να σωθεί και ο Ηρακλής. Μια τίγη με τία τυγάκια. Μια τίγρη με τρία τυγράκια. Καλά τα ρε ραπ, με αγάπη να γιάσει το στόμα σου. Εμένα το στόμα μου δεν μπορεί να γιάσει, φίλε, αυτά που έχω πει εγώ τόσα χρόνια. Πρέπει να κάνω εξαγνισμό. Λέγε. Άλλα. Κόκκινα, χθες τα πιασε όλα. Εγώ στη θέση σου θα τα έκαιγα τα λεφτά μου. Καλύτερα να δω τι χρώμα θα βγει. Από το να παίζω, φίλε, δυστυχώς είσαι άσχετο με το αντικείμενο. Άσε το στοίχημα. Ο Χατζινάκος το στέλνει. Όχι, Ζαφυρόπουλος. Ζαφυρόπουλος. Ποιος είναι, καλά κάνει και το στέλνει. Ωραία. Τι άλλα θέματα υπάρχουν για να την κλείσουμε την ώρα έτσι όμορφα και καλά. Για απάντησέ μου. Τι άλλα θέματα. Τι άλλα θέματα έχει για τον Ηρακλή. Είπαμε πάει ακροματικότητα, μας πέρασε και το Velvet να πούμε, μας πέρασαν όλοι. Άλλο θέμα λέγει. Πιάσαμε θέμα Ηρακλή. Καλά που το πιάσα εγώ με τον Πάο και το ανέβασα λίγο το έργο. Αλλιώς θα ήμασταν στα τάρτα. Έτσι λέω εγώ, ρε κοκκινό. Τι φωτογραφίες βλέπεις στο ίντερνετ, τι είναι, κόλλησε. Βλέπω αυτό να μιλάει άσχετο. Έχει ντυθεί. Ψάχνεις να βρεις αυτό που σημαίνει τι φάτσα έχει. Και σε πληρώνει ο Ανδρώνης τώρα σένα. Όχι καλά μαράκια κατεψυγμένα. Εγώ ούτε μύδι χαλασμένο δεν θα σε έδινα. Κάθε εκείνη την ώρα να πούμε να δει το κεφάλι του αλουνού που τον βρίζει. Το είδαμε. Σαν... Ωραία, άμα κάθομαι εγώ και βλέπω τα κεφάλια που με βρίζουν, θα έχω 50.000 κεφάλια πάνω από το κεφάλι μου. Εσύ επέλεξε να σε βρίζουν. Είδε τι κακό. Ενώ yeah. Εσένα σε αγαπάνε. Τι να κάνω. Μόλις περπατάς στον δρόμο, λέει τι καλός κύριος, τι σωστός άνθρωπος. Εγώ δεν πήγα στη διαδικασία να πω ότι με αγαπάνε ή ότι με. Δεν μου λέει ναι. Εσύ έβρισε ένα και κάτι έγινε. Σιγά. Πήγε να δει τη φάτσα του. Τι να πει. Φίλε, μου είχαν εντύπωση τόσο πολύ, τόσο δημό. Ναι. Ήθελα να δω, περιέργεια. Τελικά τι κατάληξες, θα πούμε. Εντάξει, δικαίωμα του καθενός. Όχι, φάτσα το τι είναι, δεν είναι καλή. Σ' άρεσε. Δεν μ' άρεσε. Ωραίος άνθρωπος. Όχι. Σ' άρεσε. Και πάνω στο βουνό είχατε τέτοιους πολλούς. Δεν είχατε. Τέλος. Καλά, έχει τρελαθεί τελείως. Είμαι 60 χρόνια και πίνω και καπνίζω και έχω και γκόμενα. Απλά προσέχω και όλα καλά. Λέω 301. Τι έχει το 301, 60 χρονών και πίνει. Πίνει και καπνίζει και έχει και γκόμενα. Η γκόμενα το ξέρει. Αν το ξέρει και η γκόμενα, εντάξει, πράγμα, χαρά. Αν το ξέρει. Χαρούμενοι είμαστε οι Αριανοί, το ρεκόρ μόνο εμείς. Ναι. Την καλησπέρα μου λέει ο Τάσος. Σωστό θέμα έθεσα. Χαρούμενοι οι Αριανοί. Η Κωνσταντινούπολη είναι δικηγόρος του Ρώσου μαφιόζου που έπιασε στα Θεσσαλονίκη αληστείας κλπ. Που εμφανίστηκε με αναπηρικό καροτσάκι. Ναι. Και κακό είναι δηλαδή, θα τη βρίσκει. Τη δουλειά τη δηλαδή. Κάνει. Ένας δικηγόρος δεν είναι υποχρεωμένος να υπερασπιστεί έναν ο οποίος έχει κάνει κάποιο αδίκημα. Μα ένας δικηγόρος. Έχει αξία αν υπερασπιστεί ένα μεγαλύτερο κάθαρμα της κοινωνίας που έχει πολλά λεφτά. Άμα τώρα ο δικηγόρος, σου απαντάω γιατί πάνε να κατηγορήσει την κυρία Κωνσταντοπούλου. Εγώ. Όχι, όχι, αυτός που σας έστειλε το μήνυμα. Αν λοιπόν αυτός που είναι δικηγόρος πάει εκεί πέρα με το γύφτο που χώρισε τη γύφτισα και μαλώνουν 200 ευρώ για διατροφή ο ένας, 250 άλλους και πλακώνονται, είναι αποτυχόν ο δικηγόρος. Δικηγόρος είναι αυτός που παίρνει υποθέσεις σοβαρές. Όχι αν ο άλλος δεν πληρώνει τα κοινόχρηστα στην πολυκατοικία να πούμε βάζει δικηγόρο. Αυτή τι δικηγόρη είναι, έχει δικηγοράκους, δικηγόρους και δικηγοράρες. Έχει παικτάκους, παίκτες και παικτάρες. Έχει γιατράκους, γιατρούς και γιατρούκλαρους. Κωνσταντοπούλου προφανώς είναι δικηγοράρα. Τι θες να κάνει δηλαδή να πάρει, τι υπόθεση να πάρει. Μπράβο και που το παίρνει. Θα την κατηγορήσουμε. Πάμε παρακάτω. Ο νόμος τη δίνει το δικαίωμα να υπερασπιστεί το μεγαλύτερο κάθαρμα που υπάρχει στην κοινωνία. Θα πει όχι δηλαδή. Τι λένε έξυπνε εσύ που στέλνει το μήνυμα. Έτσι εύκολα κατηγορείται τους ανθρώπους, να πούμε. Έτσι είναι ο άνθρωπος, ο θυμής του. Είναι ο άνθρωπος. Έτσι είσαι εσύ, φτιάχνει. Έτσι είναι ο άνθρωπος. Έτσι, να κατηγορείς τους άλλους. Πήγες τώρα στο Μαΐδι, έλεγες για τον Γρηγοριάδη.
Για άλλο πράγμα μιλούσαμε. Για τον Γρηγοριάδη, κατηγορήθηκε. Για άλλο πράγμα μιλούσαμε. Και πέρασε ο Γρηγοριάδη, τον είδε και τρόμαξε. Για τι άλλο πράγμα. Να τρομάξω γιατί. Γιατί έλεγε για αυτόν. Δεν έχουμε αλώσει ποτέ με τον Γρηγοριάδη. Ναι, αλλά από πίσω. Για άλλο πράγμα λέγαμε. Γιατί έλεγε πίσω από την πλάτη του πράγματα. Σπαθιαντρίγια. Λέγαμε ιστορία του παρελθόντο. Μάλιστα. Για το ξεκίνημά του. Ναι. Και για μια περίπτωση που είχε για την πρώτη του δικαστική διαμάχη. Έτσι, γιατί ενδιαφέρον. Ο Γρηγοριάδη που κολούσε στο γεστιβούλιο. Κάπου κολούσε. Γιατί τον κατηγόρησε. Δεν τον κατηγόρησε. Γιατί ψιθύριζε τότε. Και δεν μιλούσε. Γιατί δεν θέλω να φωνάζω, ρε φίλε. Είναι κάτι που συζητούσαμε εγώ με τον άνθρωπο. Δηλαδή δεν κατάλαβα. Άρε βουρδουλιέ που θέλει που το πέσει και χριστιανό. Πανάθεμά. Άρε βουρδουλιέ που θέλει. Τέλο πάντων τελείωνε. Δεν θέλω να επεκταθώ. Κοίταρε κόκκινη ντροπή για τον Άγιο Λάγκη γενέθλια σήμερα που είναι η γιορτή τη γυναίκα και να βγαίνει στον μπαλκόνι και να του λένε χρόνια πολλά. Είναι ντροπή. Αρισί Κώστα. Τι γιορτή τη γυναίκα είναι σήμερα. Περίμενε τώρα με συγχωρείς. Είναι ντροπή να είναι η γιορτή της γυναίκας και να έχεις τα γενέθλιά σου. Δηλαδή ρε φίλε, χωρίς γυναίκες θα ήμασταν, για πες μου. Καλύτερα θα ήσουν. Καλά, εσύ που είσαι παρεσέ. Ναι. Χωρίς γυναίκες, δηλαδή οι γυναίκες, οι μητέρες μας φέρνουν στον κόσμο. Ακούστε τώρα, γλύψτε. Χωρίς γυναίκες δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε χωρίς γυναίκες. Δεν μπορεί. Λοιπόν, και λες ότι είναι ντροπή. Είναι ντροπή, δηλαδή αν ήταν η γιορτή. Κάτι άλλο δηλαδή και ήταν τα γενέθλια θα έπρεπε να ντρέπεται γι' αυτό. Τι σκεπτικό είναι, είναι αυτό που ο κόκκινος είναι. Είναι ντροπή να έχεις γενέθλια την ημέρα της γιορτής της γυναίκας. Ε, βέβαια. Γιατί. Τι γενέθλια αυτά. Βγαίνουν όλες οι γυναίκες έξω και εσείς γενέθλια. Μη βγεις. Τι γενέθλια. Καλά σε λέει. Γενέθλια. Είναι ντροπή λέει, το υιοθετείς. Ε, βέβαια. Τι ντροπή είναι. Και ο χαζός πεθαίνεις. Εγώ είμαι χαζός. Πού να πάει να γλεντήσει τώρα Αναστασιάδη στα γενέθλιά του. Δεν είναι άνθρωπος που γλεντάει. Πού. Πού να πάει, δεν είναι άνθρωπο που γλεντάει. Όχι. Έχει δει κανένα που να πίνει και να μην είναι άνθρωπο που δεν γλεντάει. Τι είναι ο Αναστασιάδη, δηλαδή. Το γλέντι πώς το εννοείς, άκου να δεις. Γλέντι είναι να μαζέψω 10 φίλους και να πιω 5 τόνους τσίπουρο. Γλέντι είναι να πάω με 3 ρωσίδες μέχρι το πρωί. Γλέντι είναι να πάω ένα ταξίδι με τη γυναίκα μου, τα παιδιά μου. Γλέντι είναι να πάω με τους φίλους. Γλέντι να πας. Κάθε γλέντι έχει διαφορετικό αυτό. Γλέντι είναι και σήμερα για τα γενέθλια. Θα πάει έξω Αναστασιάδη. Θα είναι μαζεμένο όλες τις παλαβές και θα χοροπηδάνε. Τι να γλεντήσει δηλαδή. Το μόνο που μπορεί να γλεντήσει, να πάει στο σπίτι, να μαζέψει το γραμμένο εκεί πέρα και τους άλλους, να τους κάνει ένα τσίπουρο, τους δώσει κάθε δυο μπουκάλια κρασί γιατί ο μήνας δεν βγαίνει και τελείωσε. Τι να γλεντήσει δηλαδή, 66 χρονών πήγε. Πάμε παρακάτω. Τι να γλεντήσει, πού να βγει, μην καμιά πιτσιρίκα να βγει. Είναι του Θεού ούτως ή άλλως. Το κάνει ο πάτερ Αβακούμ εκεί πέρα, το βάζει να τρώει φακές 4 μήνες. Έλα ρε, τελείωνε. Δικαιωμά του. Τελείωνε εκεί πέρα. Επέλεξε. Τώρα αγαπάω τον Άγγελο, το γλύφω πρέπει. Δηλαδή όποιον αγαπάω το γλύφουμε δηλαδή. Χρόνια πολλά, Άγγελε. Όταν ο Άγγελος είχε το ζόρι του με τη γυναίκα του, δεν τον πήρε σαν τηλέφωνο. Χρόνια πολλά, Άγγελε. Όταν ήταν εκεί στο Ωνάσιο και ξημεροβραδιαζόταν εκεί πέρα τηλέφωνο, δεν τον πήρε. Χρόνια πολλά, Άγγελε. Ξέρεις. Α, ξέρα, άμα δεν έχει συμφέρον, παίρνει τηλέφωνο, εσύ άνθρωπο. Έτσι και με το δάσκαλο να πούμε. Όταν είχε εκεί το αυτό, ερχόσουν σουνάμενο κουράμενο. Τώρα που τακτοποιείται το θέμα, ούτε τον παίρνει τηλέφωνο ούτε τίποτα. Αχαθεί από εκεί πέρα. Αχαθεί από εκεί. Εγώ πίσω μένα για χαριστία. Φύγει από εδώ αγνώμονα. Πήγε η άνθρωπο πάρε να πει μια κουβέντα για το γυμναστήριο χθες. Κάνει διαφήμιση. Έχαθει το μάρι. Πάμε παρακάτω. Δεν θέλω να επεκταθώ. Αποκλείεται να έχει πει κάτι τέτοιο. Δεν είναι τέτοιο άνθρωπο. Θε να το βγάλω εγώ στον αέρα να σε κατατροπώσει. Να με κατατροπώσει. Έλα, είναι και ο δάσκαλο δημοσιοσχετίστα. Είναι δεν θα είπε πει. Έχρι, κοράκι μου, εντάξει θα πει. Τι α πει. Άντε, τελείωνε. Ραμπ, μου αρέσει αυτή η εκδοχή ότι τιμωρεί ο Σαρδί στον Ερακλή. Έτσι θα ήθελα να ήταν, αλλά δεν νομίζω ότι έτσι είναι. Ούτε ασχολείται ούτε χρειάζεται κανέναν Ερακλή. Έτσι είναι, γλυκέ μου. Έτσι είναι. Μόνος τα κατάφερε, έτσι πιστεύω. Έτσι είναι, γλυκέ μου. Του βρίσατε τη μάνα στα ρώσικα με πανό. Άλλο να πει κάτι τη μαμά ενός στην ώρα του παιχνιδιού, και άλλο αυτό το πράγμα που κάνατε εσείς. Το κάνατε για να τον πειράξει περισσότερο. Τον πειράξατε. Πάτε να παίξετε τώρα με την επανομή και τη μηχανιώνα και επειδή δεν έχετε δύναμη. Γνωρίζανε. Ο Τόμ Πάπας, εμένα ο Καρυπίδης κατηδία σε τηλέφωνο. Τον πήρα μια φορά να το ρωτήσω κάτι και του λέω. Τι ήθελα να το ρωτήσω. Τι να το ρωτήσω. Θέλω κάτι λεφτά ο κόκκινος λέω για να σε κάνει αβάντα. Λοιπόν, τι γελάει. Του λέω κοίταξε να δει. Θέλω να μου πει για τον Τόμ Πάπα. Ξέρεις τι μου είπε αντρίκια. Α βγει τώρα να μου πει. Αυτό την είχα λέει για με βάβει λέει καμιά σουίτα. Κοίταξε. Μέχρι εκεί τον είχα λέει. Τι να με κάνει ρε αυτό. Μη συνεχίζεις. Άιτε. Γιατί ο φίλος μας είπε μην βγείτε έξω. Τα σκυλιά είναι λίγο επικίνδυνα. Ποιος είπε. Ο φίλος μας. Ποιος φίλος. Την άλλη φορά ξέρεις εσύ. Ποια σκυλιά είναι δεμένα. Όχι, τα σκυλιά είναι λίγο επικίνδυνα. Ποια τα σκυλιά. Μια χαρά τα σκυλιά. Τα σκυλιά που είχε έξω. Ναι. Που ήθελα να βγω έξω. Ναι. Γιατί σε βλέπω να σε αμολάει στην αυλή με τα σκυλιά. Σιγά, μη. Εντάξει. Μη. Γιατί στου τυφώνε δίνονται γυναικεία ονόματα. Στους γιατί έρχονται θερμοί και υγροί και φεύγουν με σπίτια και αυτοκίνητα. Ωραίο. Έξυπνο. Ωραίο. Αυτό είναι χιούμορ. Έξυπνο. Καθόλου υβριστικό. Ωραίο. Έξυπνο. Ωραίο. Αυτά μου αρέσουν, βέβαια. Τι να μην πω ότι είναι έξυπνο. Μπράβο, Γρηγόρη.
Μπράβο. Έχει και ο Μπίσης Βαλβέρδε γενέθλια σήμερα. Ναι. Τη Αγία Εγκυμονού σα είναι. Σαν έγκυο έχει γίνει ο Μπίσης Βαλβέρδε. Βάλτε το λίγο δίαιτα να κάνει. Δεν μπορεί να πάρει τα πόδια του. Αυτό ο τεχνηταρά, ο παίχταρο, του χρόνου δεν μπορεί να πάρει τα πόδια του. Αδυνατήστε τον. Α πιάσει κανένα Ιούλιο και πλακωθεί τα ουίσκι, κάηκε του χρόνου με τον Μπίσης Βαλβέρδε. Αλήθεια λέει, παίρνουν πόσα ηρεμιστικά παίρνει την ημέρα για να τη βιάζει μαζί του. Δεν αντέχω λέει. Ποιο είναι αυτό που το λέει. Ο φίλο μου. Φίλο, πώ τον είναι το φίλο.